Αυτό το κομμάτι καταρχήν το άκουγε ο Ανδρέας Παπανδρέα όταν αναβουνιάστηκε τη Μιμή τη Λιάννα. Τι λες ρε φίλε, εντάξει. Εγώ τι λέω ρε φίλε. Εντάξει, είναι 83, 84 κάπου εκεί. Το 83 ρε φίλε, είσαι πουτζάκι, έχει περίοδο. Ναι. Πλάκα μου κάνεις. Εντάξει ρε φίλε, το 83, το 83 τρία, πόσο ήσουν εσύ. 13. 13 σου. Βέβαια, μόνο. Είχα και έντονη ερωτική ζωή μόλις είχα αρχίσει. Καλά, εντάξει. Μαύρισμα το μάτι, ξέρεις. Εντάξει, τώρα. Γνωστό αυτό. Ζάταρα πάντα. Είσαι, ναι. Μπουγάτσα από τα 10, έχει δηλώσει. Ναι, ρε φίλε, τι, τα 10. Καλά, τι ερώτηση και εκείνη, ε. Ερώτηση, ο Μέγας Ιντρικαδόρος. Εγώ συγγνώμη, να πω την αλήθεια. Ντράπηκα να απαντήσω. Να σου πω την αλήθεια. Γιατί ρε φίλε. Ντρέπομαι, ρε φίλε. Σε κάτι τέτοια. Δημόσια να λες τέτοια πράγματα. Εντάξει, εγώ ντρέπομαι. Υπάρχει άντρας που δεν έχει αυνανιστεί. Όχι, ρε φίλε, όχι. Αλλά ντρέπομαι να απαντήσω. Να σου πω ψέματα. Δεν απαντήσει, ρε φίλε. Ωραία. Δηλαδή τι, δεν ισχύει. Ο Μπουγάτσας όπως τον είδες κατευθείαν. Μπουγάτσας είπε. Και τι του είπε εσύ, πρωτοπόρο. Πρωτοπόρο παντού, ρε φίλε. Ιδίω στο συγκεκριμένο δεν υπάρχει περίπτωση, φαίνεται. Τι είπε, τι είπε από τα 12, τι είπε. Τα... Μπράβο, μπράβο και εσύ, πρωτοπόρο. Ναι, μπράβο, ναι. Δεν είναι κακό, χρόνια πολλά, Ζάχο. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά να τα κατοστήσεις, να τα χιλιάσεις και γενέθλια και γιορτή. Και γενέθλια και γιορτή την ίδια μέρα. Μπράβο. Καλά, δεν υπάρχει γιορτή Άγιος Ζαχαρίας, είναι ο προφήτης. Βέβαια, στοίχημα δεν πιάνουμε, αλλά δεν πειράζει. Προφήτης Ζαχαρίας. Ο οποίος είναι 5 Σεπτεμβρίου και νομίζω, αν θυμάμαι, μέσα Φεβρουαρίου. Εμείς εντάξει, το κάνουμε. Τι να κάνω, το γιορτάζω σήμερα που έχω και τα γενέθλια. Ωραία, χρόνια πολλά για σε όλους Ζαχαρίες. Έτσι, χρόνια πολλά σε σένα. Να σε καλά. Στον παραγωγό εδώ, τον Ζάχο, τον Τρούλιν και για τα γενέθλια και για τη γιορτή. Εγώ σου εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα. Αυτό μόνο, δεν θέλω τίποτα άλλο. Επιτυχίες σε προσωπικό επίπεδο, όχι σε οπαδικό. Δεν το εύχομαι αυτό με τίποτα. Οπαδικό, χτύπα ξύλο. Μην χτυπά ξύλο, γιατί θέλω να δεν έχει ανάγκη, έχει πολλά λεφτά. Ναι, ναι, πολλά λεφτά. Δεν ξέρω τι να τα κάνω. Και φυσικά του χρόνου να σε δούμε διπλό, τρίδιπλο κτλ. Εντάξει. Πέρασε το τρένο. Νομίζω ότι παραωρίμασε, φτάνει δηλαδή. 600 μηνών. Μια χαρά. Έχει τεράστια εμπειρία. Είσαι 25 χρονών. 25 χρονών με 25. Με άλλα 25 χρόνια εμπειρία. Σωστά. Έτσι. Άμα το είναι μια άλλη οπτική γωνία, δεν την είχα σκεφτεί να σου πω την αλήθεια. Μια χαρά. Ναι, είσαι. Καλά είμαι. Μια χαρά. Είσαι. Στέκομαι καλά. Ακόμη είσαι καλά. Είσαι σε ηλικία όρεμη. Όρεμη, ρε φίλε. Όρεμη. Παρά τη μόνη όρεμη ηλικία. Έχεις, τι, δηλαδή εντάξει, ρε φίλε, 50 δεν είσαι και. Ναι. Ξέρω εγώ. Αντίο. Το καλό είναι τώρα να μην τα περιαυτολογήσουμε. Δεν δείχνω και για 50. Εντάξει, λίγο λιγότερο. Δείχνω για αλήθεια. Φιλαράκι, τώρα επειδή είσαι έμπειρος. Ακόμη κρατιέμαι. Τι ζητά από τη ζωή σου, έτσι. Τώρα το μόνο που σε λείπει για να ολοκληρωθεί είναι ένα τίτλο του Άρη, ναι, αυτό ρε φίλε. Αυτό λέμε να το δούμε πριν πεθάνουμε. Δηλαδή, ναι, γιατί χτυπάξε το δρόμο. Ένα κυπελάκι, ξέρω εγώ. Γιατί... Κυπελάκι, για αρχή κυπελάκι και μετά βλέπουμε. Ανοίγει, τρώγοντα ανοίγει η όρεξη. Φοβάσαι να πει για ποτά. Δεν φοβάμαι τίποτα, αλλά τώρα εντάξει, βλέπω τον πιο εφικτό στόχο. Είμαστε να είμαστε ρεαλιστέ, όχι ρεαλ. Ρεαλιστέ. Θα πούμε πού βρισκόμαστε καταρχήν. Ναι, ρε φίλε, αλλά κοίτα να βάλει ένα γκολ σε τελικό. Γιατί από 70 έχει να βάλει γκολ και μετά το κατακτήριο. Αυτό είναι αδίκαιο. Για να πάρει το κύπελο πρέπει να βάλει γκολ. Εγώ και, όχι, μπορεί να μην. Όχι, κάνει λάθο εδώ. Μπορεί να το πάρει χωρί να βάλει γκολ. Στα πέναλτι δεν βάλει γκολ. Στα πέναλτι δεν βάλει γκολ. Στα πέναλτι δεν είναι γκολ. Τι είναι. Λε, ότι έρθει 5-4 στα πέναλτι. Τι είναι, ρε φίλε, πάρτα όλα. Εντάξει. Γκολ πρέπει να βάλει. Δηλαδή όταν μπαίνει το, το πέναλτι, τι είναι. Όταν κουνιέται το πλεμάτι, λε. Το δείχτη. Ούτε σε πέναλτι έχει βάλει. Ούτε πέναλτι. Σε τελικό. Όχι, πέναλτι εσύ είχα στρέλια σε τελικό το 70. Εγώ τα... Το έχασε ο Γιώργος Οκούδας. Το τελευταίο πέναλτι που θυμάμαι. Και διαδικασία... τρέγια, γιατί μου την είπες. Και τίτλο έχω δει τρέγια. Πού? Εγώ. Πού? Του 70, ήμουνα 21 μηνών. Και εγώ ήμουν. Τριών μηνών ήμουν. Σοβαρά μιλάς. Εγώ τον είδα. Είπα, δεν σε είπα που είπα του χωρεμένου τον πατέρα μου, τον έβαλα χέρι. Καλά το λέω, χάθηκε και λέω μετά τρεις μήνες να τις δώσεις. Έπρεπε να το ζήσω, δηλαδή έπρεπε να είμαι ζωή. Ναι, ρε φίλε. Τον είπα τον Μπαρμπαγιώργο, το λέω ντροπή σου. Μου λέει τι, έζησα λέγω το κύπελο του Άρη, δυνατό το λέω το πράγμα. Σωστά, το έχει βάρο όχι στη συνείδηση, βάρο στη ζωή σου το έχει. Ναι, έχασα από τον Άρη σε τελικό τρέγιο. Ξέρει τι με έκανε μόλι το είπα. Τι. Με λέει πολύ. Είμαι πιο άνθρωπο, δεν πήρε. Εγώ τώρα μια που τα λέω. Καμπανιώτη να πούμε τώρα. Εγώ, να καλαμπορείτε τι καμπανιώτε. Επειδή και ο μπαμπά Ντρούλινγκ είναι σαν και εμένα, δεν θέλει να κερδίζει ο Πάουκ φυσικά. Όποτε βλέπει Πάουκ, γίνεται κάτι καλό για τον Πάουκ, ρε παιδί μου. Ή ακούει ραδιόφωνο, α πούμε, πριν βάλουμε. Ναι, ναι. Ή κόκκινη κάρτα ο αντίπαλο, ή γκολ ο Πάουκ. Κάτι καλό γινόταν για τον Πάουκ. Και το λέω, άσε, μην ακούζε. Έβδομη αγωνιστική με τον πατέρα σου. Όχι, πρόσεχε. Ναι, το λέω, μην ακούζε. Λέει, τι εννοεί, ότι είμαι κατσίκι, μου λέει. Άκου τι μου λέει. Λέω, λίγο και τι μου λέει. Μικρέ. Εγώ λέει, πήγα σε ένα τελικό και το πανηγύρισα. Εσύ πήγε σε τέσσερι και δεν φώναξε γκολ. Με αποστόμασε ο μπαμπά.
Όσο και, δίκιο. Όσο και βαριά σκιά να το θεωρείς, όσο και πλατάρι ναι. τον άνθρωπο του. Ναι. Ένα δίκιο το είχε. Ένα δίκιο λοιπόν, το είχε ο άνθρωπος. Λοιπόν, Ράδιο Μαρμίτα. Τάσο Τρέγκα, Ζάχο Ντρούλινγκ. Ζάχο Ντρούλινγκ, Τάσο Τρέγκα. Συντροφιά Παρέτσα θα πάμε μαζί μέχρι τις 10. Όπως δηλαδή. Όλη... Από εβδομάδα, όλη τη εβδομάδα, αυτή τη εβδομάδα. 8, αυτή τη εβδομάδα όλοι. Από την επόμενη όμως και για πάντα, ποιο θα είναι, Τάσο. Δευτέρα, Παρασκευή, από την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε 10-12. Ναι. Και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8 με 10. Εδώ να πούμε ότι θέλουμε να γράφετε τα σχόλιά σας. Υπάρχει, μπαίνει το λογότυπο της εκπομπής στο group του Λίμπερο. Από κάτω μπορείτε να γράφετε το οποιοδήποτε σχόλιο σας. Θα το διαβάζουμε φυσικά. Θα σχολιάζουμε. Ο Τάσος είναι. Για όσους φίλους δεν το γνωρίζετε, μπορείτε να πάτε στην αναζήτηση στη σελίδα σας στο Facebook. Καλά, τι αναζήτηση. Λίμπερο, πάντως τελείωσε. Ναι, φίλε, ναι, στην αναζήτηση. Όσοι είναι στο Facebook, Λίμπερο FM 107 και 4 Sport Radio. Πατάτε, μπαίνετε και βλέπετε όλες τις εκπομπές. Έτσι, ναι, έτσι, από το μουζουνάρες μας. Ναι, άνα, μπράβο. Και μπορείτε να σχολιάζετε ό,τι θέλετε εκεί πέρα κάτω. Και φυσικά διαβάζουμε και εμείς τα σχόλιά σας. Να πω ρε παιδιά, συγγνώμη, εντάξει. Έχουμε και το SMS εδώ. Να πούμε ότι για τα μηνύματά σας πληκτρολογείται FM. Λοιπόν, στον αέρα θα το πω. Μιχάλη, είμαι εκπομπή κάνω, θα σε πάρω μετά τηλέφωνο. Τον κλείνω κιόλας. Ο Σλάνης ήταν. Όχι, όχι. Φίλος μου από Αθήνα, εξής. Δεν θα σε κατευθείαν το ξέρω. Μόλις άκουσα αεξής, στραβομουτσούνιασε. Αεξής, Μιχάλης. Ναι, έχω μια παρέα. Έχετε άριστες σχέσεις τώρα. Έχω μια παρέα. 25 χρόνια το ξέρω. Έχω μια παρέα στην Αθήνα. Πρόσεξε, από το ένα στο άλλο πάμε, μου αρέσει αυτό. Είχα ένα φίλο φαντάρο, όπως όλοι, ας πούμε, κάναμε μαζί φανταρικό. Πήγα μια φορά στην Αθήνα με το που απολυθήκαμε και οι δύο. Και γνώρισα την παρέα. Με αυτό χάθηκα και μου έμεινε η παρέα που τους ξέρω σχεδόν 30 χρόνια πλέον. Ένας από αυτούς είναι ο Μιχάλης, ο οποίος είναι αεξής φίλος. Να με υποθέσω... πήρε για χρόνια πολλά τώρα, αλλά με πέτυχε δεν ξέρει προφανώς. Να υποθέσω ότι είχε και αρκετά θηλυκά η παρέα. Είχε φίλε και αν έβλεπες κάτι θηλυκά, αν έβλεπες. Ειδικά τότε ήμασταν και νεαροί. Πάλι καλά που δεν ήξερες τον Μπουγάτσα γιατί θα έπαιρνε και αυτό στην παρέα. Όπα, είχα τον Μπουγάτσα τότε στην Αθήνα, φίλε. Στην Αθήνα δεν ξέρω, τουλάχιστον εκείνα τα χρόνια πάλι γκόμενες πήγαν να πω και θα μου έβαζε χέρι. Οι γυναίκες κάνανε κοαμάκι και όχι οι άντρες. Τουλάχιστον όταν. Μπορεί να πει κοπέλες, παιδί μου, τα όμορφα θηλυκά. Ναι, έτσι. Γκόμενα, μην σ' άρεσε. Οι καλοφτιαγμένες παρουσίες, το αδύναμο φύλλο έχει. Βλέπω σε αυτά τα θέματα τρέγια το λεξιλόγιο είναι πολύ εμπλουτισμένο. Φίλε, σου είπα, όταν χτυπήσω την τέταρτη ρετσίνα γίνομαι ένα βήμα πριν τον Μπαμπινιώτη. Μπαμπινιώτη. Λοιπόν, να πω και εδώ. Μια που είπες και εσύ να σε ευχαριστήσω για τις ευχές όπως και όλους τους φίλους. Δεν έχω προλάβει να απαντήσω σχεδόν σε κανέναν, ειδικά στα inbox. Θα μου πάρει πολλή ώρα, αλλά θα απαντήσω σε όλους. Καλά, να ευχαριστήσω, ακόμα, τι να πω άλλο. Ακόμα δεν το είπαμε. Ναι, το 83 σαμπουτζάκι είχε περίοδο. Δηλαδή, τι να πω, αυτή από τα επιτροπικά οφίτσια είναι μοναδικά τα παιδιά. Περίεργα, τον Παπατρέγια όμως δεν το πιάσαν όμως να κάνουν κανένα οπτικό ακουστικό. Α, τώρα, μην δίνει ιδέες. Τον Παπατρέγια. Μην δίνει ιδέες γιατί κοστά. Χρωστάω ατάκα, ναι. Πρέπει να απαντήσω, ένα μην δεν χάνω. Ναι, πρέπει να απαντήσω. Όχι, απλά περίμενα κανένα οπτικό ακουστικό. Έγινε ακουστικό υλικό, έγινε σποτάκι εδώ από το Λίμπερο. Έτσι, το Παπατρέγιας και είναι και πολύ ωραίο. Μόνο στον Λίμπερο 107,4. Λέω μία στο εκατομμύριο ρε παιδί. Πάρε ο Άρης πρωτάθλημα φέτος. Εγώ θα αυτοκτονήσω. Θα μονάσω. Δεν τα άφησες όμως. Δεν τα άφησες, είχε κι άλλο. Ξαναβάλτο όλε. Στον Λίμπερο 107,4. Λέω μία στο εκατομμύριο ρε παιδί. Πάρε ο Άρης πρωτάθλημα φέτος. Εγώ θα αυτοκτονήσω. Θα μονάσω. Ο Παπατρέγιας. Ράδιο Μαρμίτα. Με Ζάχο Ντρούλινγκ και Τάσο Τρέγια. Πολύ καλό. Ναι, ο Παπατρέγιας, εντάξει φίλε. Λοιπόν, να πούμε για τους ντροπαλούριδες που δεν θα πάρουν τηλέφωνο όταν δώσουμε γραμμές. Μπορείτε να έχετε επικοινωνία με την εκπομπή μέσω SMS, πληκτρολογείτε FM, αφήστε ένα κενό, γράψτε το σχόλιο σας, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση και στείλτε το στο 54526. Όλα τα μηνύματα θα διαβαστούν και να είναι μέσα σε ραδιοφωνικά πλαίσια και όρια. Sorry, σε διέκοψα. Όλοι οι Αθηναίοι φίλοι μου και ο άλλος από την παρέα, τώρα το λέγα, ο άλλος από την παρέα. Αυτός είναι Παναθηναϊκός, τώρα με πήρε και αυτός τηλέφωνο. Δεν πρόλαβα να τους πω ότι ξεκίνησα και ειδικά αυτή την ώρα ραδιόφωνο, θα μ' άκουγαν και αυτοί έτσι κι αλλιώς. Θα τον πάρουμε στο διάλειμμα. Να πούμε ότι είναι special τα αγγλικά που έφερες και προς τιμή σου. Ψεύω να μείνουν. Γιατί μερικοί την κάνουν να πούμε γυριστή, ξέρεις, την κάνουν. Θα μείνουν εδώ πέρα και τα παιδιά είναι αρκετά, εντάξει. Ψυγείο θέλει όμως, να ξέρεις. Ναι, αυτά ήταν ψυγεία, ήταν από την αλήθεια. Θα γράψεις κέρασμα Ζάχος και θα βάλεις ένα βέλσμα στο ψυγείο. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα.
Λοιπόν, ψυγιάκι υπάρχει, βλέπω μέσα. Οπότε... Έτσι. Λοιπόν, Τάσο, να ξεκινήσουμε έτσι ένα-δύο να πούμε. Τι είχαμε σήμερα, είχαμε τίποτα, κάτι είχαμε να πω την αλήθεια. Μετά το σκάνδαλο που έχει σπάσει για εγκλήματα που αφορούν διαφθορά, δωροδοκία, πλαστογράφηση κλπ. για την ομάδα τη Μπενφίκα, όλοι καταλαβαίνετε πως πήρε το πέναλτι. Έτσι, λίγο πριν λήξει το ημίχρονο. Ναι, ρε φίλε. Μου το είπε ένα φίλο το μεσημέρι. Φυσικό πέναλτι δεν υπάρχει. Πίναμε καφέ και λέω, έχει γούστο μία. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση βέβαια. Έχει γούστο μία στι 100. Να βγάλουν την Μπενφίκα και να βάλουν τον ΠΑΟΚ στους ομίλους. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Άλλη αγωνία τώρα σας βρήκα. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Κοίταξε, είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Ναι, δεν υπάρχει. Γι' αυτό ήθελα να εξηγήσω, γι' αυτό ξεκινάω με αυτό. Με τους, γιατί παίζεται τους σαν είδηση, εννοείς και κάποιοι. Εντάξει. Ναι. Αυτό που ισχύει είναι ότι ακόμα και να. Καταρχήν πρέπει να τελεσυνδικήσει η απόβαση. Να παρθένουν αποφάσεις στα δικαστήρια της Πορτογαλίας, μετά να παρεύει η UEFA. Ναι, αυτό φτάνει να τους... Αυτό καταλαβαίνετε, ναι, ότι θέλει αρκετό χρόνο. Γιατί... Αλλά υπάρχει το δεδικασμένο της απόφασης. Ποιο είναι, ότι... Με την Δυναμό, ναι, πριν από πάρα πολλά χρόνια, στον όμιλο του Παναθηναϊκού κιόλας μάλιστα. Και τι, την πέταξαν την Δυναμό εκτός. Η οποία Δυναμό τρεις ημέρες. Α, δεν το θυμάμαι. Τρεις ημέρες πριν ξεκινήσει. Επισήμως η πρώτη αγωνιστική για το Champions League, mm-hmm, ακυρώθηκε η πρώτη αγωνιστική, αποβλήθηκε η Δυναμό. Σοβαρά γίνεται και ο και έπαιξε στη θέση της Δυναμό η ομάδα που αποκλείστη. Mm-hmm. Υπάρχει το, δηλαδή, αν επιμένει ο ΠΑΟ και η νομική υπηρεσία και τα, δεν τα ξέρω αυτά τα νομικά, αλλά υπάρχει το δεδικασμένο της αποφάσεως. Ναι, αυτό εγώ το μόνο που έμαθα, ναι, μου είπε ο φίλος που μου το είπε σαν είδηση, είναι ότι άμα, ας πούμε, γίνει αυτό που λες. Τους βγάζουν και από το πρωτάθλημα. Οπότε δύσκολα να γίνει αυτό το πράγμα. Τιμωρείται από εξάμηνο έως τριετή αποκλεισμό, νομίζω. Από τις ευρωπαϊκές και από όλες τις διοργανώσεις. Ναι, από όλες τις διοργανώσεις. Και από το πρωτάθλημα. Να βγει η Μπενφίκα από το πρωτάθλημα, το κόβω λίγο δύσκολο. Κοίταξε. Ως πολλές απίθανο. Αν αναλογιστούμε. Ναι, αυτό γιατί κατηγορούνται για πες. Ότι κατηγορούνται για δωροδοκίες. Διαφθορά. Ναι. Δεν λέει ακριβώς τη διαφθορά. Δωροδοκία. Δωροδοκία, πλαστογράφηση κτλ. Κατάλαβες. Ωραία πράγματα. Ναι. Γι' αυτό, παράγκα λοιπόν, ή και η Πορτογαλία. Καλά, τώρα λοιπόν εξηγείται γιατί η UEFA Μάφια έβαλε δύο διαιτητές. Ναι. Ξέρεις ποιες φύριξανε. Ο ένας ήταν. Μου τα έλεγε το φλάκι. Ναι, ο ένας φύριξε αυτός που έπαιξε τελικό Real Liverpool. Κάτω από μένα μένει φανατικός Παόξης, ο φλάκι μου ο Γιώργος, και μου τα λέει όλα αυτά που λες. Ναι, σου λέω. Ο Φρίξ, ο Μίξ, πώς τους λέγανε αυτοί. Ο Μάζιτς, το λέγανε αυτό. Έπαιξε τελικό Champions League. Real Madrid's. Με Λίβερπουλ, με τα γκολ του Κάρι που έφαγε τα. Σε ποιο, στο τελευταίο. Τώρα. Εντάξει, δεν αδικήθηκε σε αυτό, σε ποιο αδικήθηκε. Σε αυτό αδικήθηκα, που έδωσε το πέναλτι. Με την Μπενφίκα. Ναι, σε αυτό που έδωσε το πέναλτι, ρε φίλε. Στο πρώτο μάτς. Στο πρώτο μάτς. Στο δεύτερο μάτς. Στο πρώτο μάτς, για να δεις ότι είμαι αντικειμενικός, παρότι είμαι, δεν θέλω ο ΠΑΟΚ, θέλω να συνεχίσει να χάνει. Ήταν αυστηρό το πέναλτι. Ναι, καλά, μα περνούσε ο ΠΑΟΚ να δούμε τι θα έλεγε. Όχι, να τα λέμε σωστά. Αυστηρό ήταν. Ναι. Εσείς το περνάτε ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Δεν υπάρχει αυτό. Άκουσες τη δηλώση Παντελίδη, μου φαίνεται, μετά το μάτς Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ. Τι είπε. Ο οποίο είπε ότι ήταν ένα πάρα πολύ αυστηρό πέναλτι. Όχι, δεν υπάρχει πέναλτι. Αυτό δεν υπάρχει. Στον ΠΑΟΚ όμως είπε ότι. Το πέναλτι της ΑΕΚ. Εδώ ήμασταν την πρώτη εκπομπή που σου είπα το πέναλτι της ΑΕΚ ήταν χειρότερο από το ΠΑΟΚ. Εγώ λέω για τις δηλώσεις του Παντελίδη, του προπονητή της Τρίπολης. Ναι, τι είπε. Μετά το μάτς με την ΑΕΚ είπε ότι έδωσε ένα αυστηρό πέναλτι. Ναι. Δεν το είδα, λέει, ακόμα. Πώς δεν το είδε στο πρώτο ημίχρονο. Σε άλλο γήπεδο ήταν. Στο πρώτο ημίχρονο, ρε φίλε, μπαίνει και το βλέπει. Ενώ στον ΠΑΟΚ βγήκε αμέσως μετά στο δρομητικό, μόλις τέλειωσε το μάτς και είπε ότι χάσαμε με έναν ύπαρκτο πέναλτι. Είπε το είδα όμως. Είδες που θυμάμαι τις δηλώσεις του εκείνο, είπε το είδα. Ναι. Το είδα, λέει, και πριν έρθω εδώ. Τι το είδε. Τις είδα στην Αθλητική Κυριακή. Πώς το είδε, ρε φίλε. Έτσι είπε, ρε. Εσύ... Μα έτσι είπε, εγώ δεν σου λέω τι έκανε. Δεν είπε έτσι. Έτσι είπε, βάλει να δεις. Πάλι θα χάσεις. Κάνεις λάθος. Να σου πω. Λέει, το είδα και πριν έρθω μα εδώ. Μα δεν γίνεται αυτό που λες. Το πέναλτι που παίρνει ο Πυριώβιτς είναι στο δεύτερο ημίχρονο. Οι δηλώσεις που κάνει ο Παντελίδης είναι μόλις λίγο το μάτς που πάει με τον Μαρκούτσι από το συνδρομητικό και το λέει: πείτε μου μια κουβέντα. Πώς το είδε. Θα σου πω. Τώρα πλέον υπάρχει δυνατότητα. Θα σου το πω προφανώς δεν το ξέρεις στο γήπεδο στα περισσότερα μάτς. Γίνεται αυτό και μετά 10 λεπτά το βλέπεις στο ίντερνετ. Άκου που σου λέω. Έχουν τώρα τα μέσα αυτοί οι ιντερνετάκηδες οι τέτοιοι. Τα κόβουν, τα ράβουν. Να το πω αλλιώς τότε. Άρα και στις δύο περιπτώσεις ο Παντελίδης έχει τη δυνατότητα να τα δει. Ναι, αυτό έχει δίκιο. Δεν είναι. Στη μία όμως των περιπτώσεων λέει υπάρχει ένα αυστηρό πέναλτι και στο άλλο είναι καταδικαστικό και κάθετο. Ότι χάσαμε ένα πέναλτι δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή βλέπεις και την. Σε αυτό έχεις δίκιο. Επαναλαμβάνω, στο μάτς με την Μπενφίκα αυστηρό το πέναλτι και φυσικά εδώ και τα δύο πέναλτι είναι, να μην τρελαθούμε. Έτσι. Στο ΠΑΟΚ Μπενφίκα δεν είναι πέναλτι τα πέναλτι. Εγώ δεν είπα ότι δεν είναι πέναλτι.
Είπα, λέω μπάσκετ. Εγώ δεν είπα ότι είναι πέναλτι τα πέναλτι. Ναι. Τώρα να πω κι εγώ κάτι άλλο, ναι, να σε ρωτήσω κάτι που τα ξέρω. Να πω φυσικά για το πρώτα για τα δικά μας. Θα πω ότι έκανε ο Άρης μια, τουλάχιστον από το βιογραφικό και από αυτά που ξέρουμε, μια πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή για τα ελληνικά δεδομένα πάντα. Τον παίξε αυτόν τον Μαυράη. Μερτζή Μαυράη. Ναι. 31-32, center back, μεγάλη εμπειρία. Και το καλό δεν είναι μόνο αυτό. Το καλό είναι ότι εκτός από υγεία, από ό,τι λένε. Εγώ δεν τον ήξερα τον παίκτη, να μην λέω πράγματα. Δεν θέλω να λέω πράγματα, ναι, στο μικρόφωνο τα οποία δεν ισχύουν. Mm-hmm. Λένε ότι εκτός από ηγέτες στην άμυνα, είναι και άνθρωπος που μπορεί να προωθήσει. Και είναι σημαντικό αυτό, να πάρει την μπάλα και να προωθήσει το παιχνίδι. Θα τα δούμε. Όλα στο γήπεδο φαίνονται. Να πούμε ότι ο 32χρονος Μαυρά είναι αρχικός στην εθνική ομάδα της Αλβανίας. Ναι. Προέρχεται από γεμάτες χρονιές στην Bundesliga. Εκτός από το Αμβούργο, 18 συμμετοχές που είχε, έχει αγωνιστεί και σε Κολονία, Ντάρμσταντ, Μπόχουμ και Γκρόιτετ Φιρτ. Ναι. Γιατί κάποτε πέρσι ακούγαμε Αλβανός, ρε παιδί μου, και λέγαμε ποιος, ναι, Αλβανός τώρα, ρε φίλε. Αυτός γεννήθηκε και μεγάλωσε, ναι, στην Γερμανία. Καλά, και η Εθνική Ελβετία δύο Αλβανούς εκεί μέσα, ναι, τουλάχιστον. Το μήνυμα, έτσι. Και που κάνανε και το σήμα αυτό το απαράδεκτο. Ναι. Ο ένας στη Λίβερπουλ τώρα, αυτή, ναι, είναι η αγαπητή ομάδα. Ναι, ναι. Που δυστυχώς βλέπω φέτος, συγγνώμη, γιατί εγώ είμαι και Μάντσεστερ, βλέπω. Δεν βλέπω πώς μπορεί να το χάσει φέτος το πρωτάθλημα η Λίβερπουλ και λυπάμαι από την αλήθεια. Mm. Θα με βρίζουν τώρα, δεν πειράζει. Είμαι, τι να κάνω. Είμαι η Μάντσεστερ, άρα δεν θέλω τη Λίβερπουλ. Άρα εγώ είμαι Λίβερπουλ. Εσύ είσαι, ό,τι είμαι εγώ το αντίθετο. Εννοείται, είσαι, ρε, φίλε. Α, έτσι πήγε. Φυσικά. Λοιπόν, να σου κάνω και μία ερωτησούλα. Τι γίνεται, ρε φίλε. Δεν θέλω να έχω ούτε πυρετό. Ούτε πυρετό. Σταυρίδη με έλεγε ο άλλο, ξέρει. Ο Πόλτο με έλεγε Σταυρίδη. Τέλο πάντων. Τάσο, μία ερώτηση να σου κάνω, ρε φίλτατε. Συγγνώμη, λέει. Και μία δώρο. Ναι. Τι βλέπω εδώ πέρα η τέτοια, λέει. Δεν ζήτησε ο εισιτήριο, πάω για το γιατί. Κουλέ, τι γίνεται, ρε φίλε. Εγώ ήξερα ότι οι μόνοι που έδιναν εισιτήρια τα προηγούμενα χρόνια, α πούμε, στον, η μόνη ομάδα που έδινε αυτό το αγαπητό σωματείο τη Κρήτη, ο Όφη και πολύ συμπαθεί κατά σε εμά Οριανού, ήταν ο ΠΑΟΚ. Τι έγινε φέτο, κάτι. Μετά από την ιστορία που έγινε με τον εγκέφαλο, με τη φωτοβολίδα στο. Α, γι' αυτό λες. Γι' αυτό, λες. Γι' αυτό έχουμε νέο καταρχήν. Το είπε κιόλα ο Σαββίδης ότι σκέφτεται να μην ξαναζητήσει εισιτήρια για όλη τη χρονιά. Για να, ναι, να πηγαίνουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στα εκτός. Ναι, έτσι πάει ή δεν δίνουν. Δεν ζήτησε, λέει, εισιτήρια. Δεν ζήτησε. Τι που δεν ζήτησε, επισήμως δεν δίνουν κιόλα. Εννοείται. Αλλά. Πιο εύκολο τώρα. Όταν υπάρχουν καλέ σχέσει, δηλαδή τώρα να πάω εγώ τώρα. Εγώ νομίζω ότι κακές σχέσεις με τον Όφη. Όχι. Σοβαρά. Όχι, και περνάτε και δύσκολα από εκεί. Όποτε παίζει ο ΠΑΟΚ στην Κρήτη, περνάει πολύ δύσκολα. Θα σου θυμίσω λίγο κάτι. Δεν θυμάμαι ποιο δανεικό παίκτη είχαμε δώσει πριν πέσει ο Όφη σε άλλες κατηγορίες. Τόσο που έχετε δώσει, τα έχει χάσει και το μέτρο. Είχαμε δώσει ένα δανεικό ποδοσφαιριστή και θέλαμε τους βαθμούς και με το ζόρι πήραμε χ. Με το ζόρι πήραμε χ. Ναι, για να καταλάβεις, δηλαδή, τι γίνεται. Δηλαδή τώρα τι να το παίξουμε την κυρία Κυριακή. Εγώ παίζω έτσι, βάζω ένα-δύο ευρώ έτσι σε ένα. Ό,τι πιστεύεις θα παίξεις τα λεφτά σου. Ναι. Λέω, συζητάω τη γνώμη σου. Φυσικά ότι δεν θα παίξεις τα δικά μου 5 ευρώ, 3 ευρώ, 2 ευρώ. Εγώ θα τα παίξω. Λέω, τι να φίλος είσαι και λέω, ρε για πες μου την άποψή σου. Όφι πάω, τι να το βάλω, ρε φίλε. Βάσει δυναμικότητα, βάσει αυτά που λένε οι μπου κτλ. Το μάτς είναι διπλό, αλλά διπλό είναι θεωρητικά. Όλα καλά, πάντα, είναι θεωρητικά. Σίγουρα. Αποδώστε. Αν θες να υπονοήσεις ότι Όφι θα έχει έτσι κάπως έτσι λίγο εντελώς στοιχεία μειωμένη απόδοση, ναι, δεν νομίζω. Δεν νομίζεις, λες, στα ίσια στα καΐσια, λες. Δεν ξέρω τώρα θα παίξει Δελιανίδης, Μιλόγεβιτς, ποιος είναι αυτή, δεν ξέρω. Στον Ατρόμητο πάντως υπήρχε αυτό πέρσι με τον Ουάρντα, τον Χατζησαΐα και τον Γιαννούλη, ότι στα μάτια του ΠΑΟΚ δεν θα παίζει. Αλλά τώρα βέβαια ο Άρντα ήταν ο μισός Ατρόμητος. Φέτος τον Ατρόμητο έχετε τέτοιο δανεικό ή όχι? Ο Κουλούρης. Ο Κουλούρης. Πρώτος θα παίξει αυτό. Δύο γκολ έβαλε στην πρώτη αγωνιστική. Ναι, δύο, δεν ξέρω. Θα παίξει αυτός, λες, με τον. Εγώ θέλω να παίξει. Άλλο τι θέλεις, μήπως είναι το περσινέλο? Όχι. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν συμφωνίες ανάμεσα σε κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή δεν μπορεί να υπογράψει κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να του συμφωνήσει κάτι τέτοιο. Νομίζω. Δεν θυμάμαι και πότε παίζουμε με τον Ατρόμητο εμείς, να σου πω την αλήθεια. Μέχρι τις 7 αγωνιστικές ξέρω. Τέλος πάντων. Αυτό είναι αυτό το θεματάκι. Για τον Άρη είπαμε για την μεταγραφή. Θα πάμε διαλυματάκι. Να πάμε. Έχουμε χρόνο και θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Έτσι λίγο θα φτιάξουμε. Έχουμε αρκετά θέματα να σα πούμε ότι. Η UEFA, Ζάχο, σκέφτεται να κάνει και τρίτη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Μετά το διάλειμμα το συζητήσουμε, θα σε ενημερώσουμε και εγώ και ο Ζάχος, ας πούμε. Να είστε καλά. Διάλειμμα, ερχόμαστε. FM κενό, σχόλιο, μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54526 για τα μηνύματά σας. Λίμπερο 107,4 στο Facebook για να σχολιάσετε από κάτω από την ανάθεση που έχει κάνει ο σταθμός στην εκπομπή ό,τι αγαπάτε και να το σχολιάσουμε.
Και 23-10-287-38, μόλις θα επιστρέψουμε, θα δώσουμε και γραμμούλες για τον κόσμο. Να πείτε και χρόνια πολλά τον Ζάχο που γιορτάζει φυσικά. Break, ερχόμαστε. Έχω μπει στη σελίδα του Λίμπερο στο Facebook. Που περιμένουμε και φυσικά τα σχόλιά σας. Περιμένουμε τα σχόλιά σας και για να το σχολιάσουμε και να το απαντήσουμε ραδιοφωνικά. Και ποιος έγραψε φυσικά. Ποιος έγραψε, παιδιά, πρώτο σχόλιο. Νίκος Μπουγάτσας. Αν το πρωτάθλημα παιχτεί στο χορτάρι, ναι, σε παρένθεση που δυστυχώς δεν το βλέπω, ναι, ετοιμάσου Τάσο για τη μονή εσφιγμένου από φέτος. Απόλυτο δίκιο έχει. Λέει, μπράβο Μπουγάτσα. Λέει ο Μπουγάτσας. Απόλυτο δίκιο, τι να το πω. Λέει ψέματα. Ναι. Έτσι, μπράβο. Καταρχήν το, από αυτή την άποψή σου, ορμόμενος, θα πω ότι πέρσι το πρωτάθλημα που παίχτηκε στο χορτάρι, γιατί στο χορτάρι ο ΠΑΟ κατέκτησε 71 πόντους, ναι, με ένα μάτς λιγότερο, ο Τρέγιας Λουτσέσκο είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος στο χορτάρι. Έτσι, ναι. Εσύ δεν το δέχεσαι. Δέχεσαι και αβαντάρεις τη φίλη σου, τα συνεταιράκια στην ΑΕΚ. Κύριε Μπουγάτσα. Με τον Μπουγάτσα. Τώρα θέλεις το πρωτάθλημα να παίχτεις στο χορτάρι. Να παίχτεις στο χορτάρι. Ναι. Μαζί σου. Αλλά να δεχτείς ότι και πέρσι που παίχτηκε στο χορτάρι, κάποιοι το κατέκτησαν στα δικαστήρια και πήραν το χάρτη του. Το πρωτάθλημα διέπεται από κάποιους κανόνες. Όταν παραβιάζονται οι κανόνες, πρέπει τι να κάνουμε. Αυτά έχει το. Ωραία. Δυστυχώς. Μαζί σου. Είπαμε να είναι καλά το παλικάρι. Θα ήσασταν πρωταθλητές, εγώ το λέω. Να είναι καλά αυτό το παλικάρι, ο οποίος δεν ξέρω τι έχει γίνει, που πέταξε το ρολό, ας πούμε. Το δεν, ρολό. Είναι, δεν έχασα μόνο το πρωτάθλημα, ναι, και φίλε βαθμολογικά. Το έχασα από τον Κομίνη, ο οποίος, ναι, κατακύρωσε τον γκολ μαζί με τον Ποντίκη. Ναι. Πες μου ένα γκολ. Ποντίκης ποιος είναι. Ο υπόπτης. Πες μου να έχουν, ναι, δείξει και οι δύο γκολ. Σέντρα, ρε παιδί μου, να φεύγουν, ναι, σέντρα. Πήγαν όλοι σέντρα. Ναι. Και μετά από 7 λεπτά, ναι, ενώ κρίνεται ένα πρωτάθλημα σε εκείνο το μάτς. 7 ορθμά, 6 πες. 7 είναι ο αριθμός. 3. 3. Μετά από 3 λεπτά σου πω, ναι, να το πάρει πίσω. Ναι. Πείτε μου. Offside ήταν όμως, δεν πειράζει. Ήταν offside όμως. Τέλος πάντων, η επίσημη UEFA. Η επίσημη τοποθέτηση της UEFA είπε ότι δεν ήταν offside. Γράψε ένα τέτοιο. Γράψε πώς το λένε. Okay. Γράψε... Εσείς τώρα δεν πρέπει να πείτε κάτι διαφορετικό. Γράψε μια αδικία. Επειδή η ιστορία γράφει και δεν ξεγράφει, μετά 30 χρόνια. Είστε 10 πρωταθλητές, δεν είναι. 20 χρόνια, κανείς δεν θυμάται πώς κατέξει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Ούτε θυμούνται πώς έχω πάρει τα 44 Ολυμπιακός. Ο Άρης πώς πήγε στον Πάραστο, το θυμάσαι. Ορίστε. Ο Άρης πώς πήγε στον Πάραστο πρώτο. Το 80. Ναι. Ε? Που δεν έπρεπε να παίξει. Πάραστο να το πάρει και ο Άρης. Θυμάμαι το δεύτερο ημίχρονο. Όχι, πώς το πρώτο ημίχρονο που τους κάνατε κουβέντα. Λέω, κουβούνια. Άμα είναι αυτό κλεμμένο, εκείνο, ναι, είναι δύο φορές κλεμμένο. Δεν το θυμάμαι αυτό. 9 χρονών ήμουν. Πού είναι το θυμάμαι. Θα είστε, τότε είναι που τριών μηνών ήσουν ο Άρης είχε πάρει κύπελο. Ναι, δηλαδή. Πήρε, όχι, θα είχε, πήρε κύπελο. 9 χρονών θα είχε πάρει πρωτάθλημα, σκέψου. Μπορεί να σου και άδειστρε για τώρα. Έπρεπε να ήμουν στο Άγιο Όρος ήδη από τότε. Κακός. Να πούμε τώρα που είπαμε για Μπουγάτσα. Κάτσε λίγο, γιατί έχω ένα πρόβλημα με τα ακουστικούλια μου. Ο φίλος, να διαβάσω τα μηνύματα λίγο εδώ. Ναι. Τώρα θα πούμε για τον Μπουγάτσα. Ναι. Να διαβάσω τα μηνύματα στην σελίδα του Λίμπερο στο Facebook. Εκεί μπορείτε να σχολιάζετε όλοι σας. Ναι. Πολύ ωραία εκπομπή. Ναι, διάβασα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Ναι, ναι, ο άλλος ο Δημήτρης, Νίκο, να πας κάποια στιγμή και με τον Μακουκούλα, λέει, να είστε όλο το παρεάκι. Θα τους φέρουμε, να πω το, θα προσπαθήσουμε. Τουλάχιστον την άλλη εβδομάδα να τους φέρουμε και τους δύο. Μόνο ο Ηλιακός Θερμοσύμβουνας, λέει, θα λείπει. Ποιο είναι ο Ηλιακός Θερμοσύμβουνας? Ο Θοβούρε, φίλε. Η κάλτσα, η βαριά σκιά, το πλατάνι. Μα που να φας τη γλώσσα σου. Ο Γιώργος από την Κανιώτη, παοξάκι άρρωστο. Χρόνια σου πολλά, παλίκαρε Ζάχο. Καλές εκπομπές να έχετε και να μεγαλώσετε, λέει, την παρέα. Το όνομα δεν έπιασα. Γιώργος. Να σε καλά, φίλε Γιώργος, ευχαριστώ. Να σε καλά, υγεία να έχεις. Λοιπόν, όσοι φίλοι θέλετε να σχολιάσετε, πληκτρολογήστε Λίμπερο στο Facebook επάνω στην αναζήτηση FM 107,4 Sport Radio. Και μπείτε στην σελίδα του Λίμπερο για να κάνετε τα δικά σας σχόλια. Να πούμε ότι εδώ για το που είπαμε, μια που είπαμε για τον Μπουγάτσα. Για Μπουγάτσα, ναι. Να πούμε ότι αύριο μετά την εκπομπή θα πάμε και στο Σκομπάρ, έτσι, να πιούμε έτσι κάνα ποτάκι. Και από την θα πάμε, ναι, να καταδώσουμε μια τέτοια, ναι, και από εβδομάδα θα έχουμε και έτσι πιο ευχάριστα νέα, να πούμε, όσον αφορά και το Escobar και τη σχέση εδώ πέρα με το Λίμπερο. Okay. Τι θα το κάνουμε εδώ μέσα. American Bar. Κάτι άκουσα. Καλησπέρα από την ασπρόμαυρη Μύκονο, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Μύκονος είναι ασπρόμαυρο. Αυτό δεν είναι καλό, Γιάννη. Θα έλεγα ότι προσυπογράφω, Γιάννη. Θα έλεγα ότι προσυπογράφω. Να είσαι καλά. Έτσι, μπράβο. Η ανάγκη μας την έκατσα. Αυτόν γκολ, Γιάννη. Αυτόν γκολ. Δεν θα δίνεις τέτοιο. Δεν θα δίνεις ασίστ. Μήπως είναι ερημίτης και μην δίνεις ασίστ. Μου δίνεις ασίστ. Μην δίνεις τέτοιο. Ασπρόμαυρη είναι Μύκονος. Εντάξει. Τι θες να πεις για το Κυπελεκάνη εκεί ασπρόμαυρη είναι.
Τι θα πει, το είπα, το είπα. Είπα ότι αύριο θα πάμε και ότι από εβδομάδα θα έχουμε κάποια έτσι καλά νέα. Δώσε γραμμές για να πω εγώ μέχρι να φορτώσει το κέντρο. Να πω τι σκέφτεται η UEFA για τρίτη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Δηλαδή, Champions League, Europa League, θα σα πω. Δώσε γραμμές. Λοιπόν, να πούμε ότι από αυτή τη στιγμή μπορείτε να καλείτε το 23 10 287 888 και στο κινητό 69 45 287 888. Απλά έχω γίνει νούμερο ένα. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Και οι ντροπαλούλιδες και εσείς που κρυφακούτε, ναι, γιατί είστε πολλοί, το ξέρω. Ναι. Φεμ και νο, σχόλιο, μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54-5. Έχουμε 20. Και αυτό το θεματάκι μου που διάβασε θες, που έδωσε την είδηση που στο έστειλε. Ναι, να πω λίγο για το Europa League. Α, ναι, sorry, sorry. Όταν δεν έχουμε γραμμούλες, το κάνουμε. Σωστά, σωστά. Σκέψεις υπάρχουν από την UEFA, οι οποίες είναι πολύ κοντά στο να υλοποιηθούν, στο να γίνει τρίτη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Μετά το Champions League, μετά το Europa League. Παλιά τρεις ήταν, άμα θυμάσαι. Ήταν το κυπελούχο. Κυπελούχο, UEFA και πρωταθλητριών. Τρία ήταν. Σκέφτονται. Τι να κάνουν. Να κάνουν το Europa League 2. Σοβαρά τώρα, ναι, δεν κάνεις πλάκα. Δεν το άκουσα αυτό. Πώς θέλουμε έπεισε να αντιλήψουμε. Δεν κάνω πλάκα καθόλου. Europa League 2 τι θα είναι δηλαδή. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Δεν ξέρω. Ίσως οι κυπελούχοι. Ίσως να περιορίσουν κάποιες ομάδες. Άρα δηλαδή το ίδιο. Πάμε στο. Πέμπτη, έκτη, έβδομη. Ξέρω εγώ, ναι, κάπως έτσι. Εδώ είναι κυπελούχων και θα λέγεται Europa League 2. Ναι, δηλαδή. Ρε φίλε, κατέκτησα. Δηλαδή, αν πας τώρα βγεις έβδομος και πας στο Europa League 2, ναι, έτσι, Άρης. Ναι. Και πας και το πάρεις, θα πεις κατέκτησε ευρωπαϊκό κύπελο. Ποιο ρε φίλε, το Europa League 2. Ναι. Εντάξει. Ναι. Δεν το είχα. Κάντε και το Europa League 3, ναι, είναι για τους ουραγούς, για τους που επιβιβάζονται. Ναι. Άντε, ρε, καθίστε καλά. Όχι, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω καλή ιδέα. Νομίζω τα ιδέα είναι καλά. Καλά είναι. Πάμε στις γραμμούλες. Πάμε φυσικά. Πάμε. Να ακούσουμε τον πρώτο φίλο. Έλα φίλε. Ναι. Ναι, ορίστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά, ρε Ζάχου. Να τους. Για τα γενέθλια και την γιορτή να πούμε. Να είσαι καλά, ρε Γιώργο. Να είσαι καλά, φίλε. Το double να πούμε. Double έκανα. Ξέρω, ήθελα να σε ρωτήσω, ας πούμε, ναι, να μου πεις ένα double του συμπολίτη. Να... Το double του συμπολίτη έκανε στο βόλεϊ. Όχι, είναι ο Κυριάκος, Κυριάκος να πούμε. Α. Ναι, ρε φίλε. Ιστορικό double. Καλό double. Και καλό θέλω double να πω ότι πιστεύω ότι η Μπενφίκα θα την πετάξει απ' έξω η UEFA. Γιατί? Γιατί έκανε, θα την πετάξει το θεσμό της Champions League για το πρωτάθλημα. Ναι. Γιατί έπαιξε ένα ολόκληρο μήκρονο fair play και έκανε και απομόνωση στο αθλήμα. Αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Σε όλα τα ράδια το ίδιο λες. Κασέτα έχεις βάλει. Σε ακούει αυτός, μην νομίζεις. Εγώ ξέρω τι λέω. Μα ακούς όλα τα ράδια. Εγώ σε άκουσα και το μεσημέρι, μη στεναχωριές. Εντάξει. Όλα... Καλό ήταν. Καλό είναι, ήταν. Είναι, ο Γιώργος είναι ατακαδόρος. Όχι, κοίτα. Ο Τάσος έκανε ένα λάθος για μένα. Ποιο λάθος έκανε. Έκανε. Ότι όταν ρε παιδί μου παίζεις τα πιο σημαντικά παιχνίδια της ιστορίας σου, που έχεις πραγματικά την δυνατότητα να ξεφύγεις τελείως από την πόλη και να μην ασχολείσαι με τους άλλους. Εγώ και επειδή και εγώ σε άκουγα Τάσο, έβγαινε στο Ζαχώρα και έλεγε μετά και το πέμπτο παιχνίδι που η ομάδα όντως έμεινε ήδη στα ευρωπαϊκά, ότι λέει άλλη μια φορά, λέει, οι Αριανοί ας πούμε μείνανε με τη στεναχώρια ενώ περίμενα να πανηγυρίσουν και τα λοιπά. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή έκανε το λάθος, ρε παιδί μου, ότι... Πριν τελειώσει να μιλήσει. Ναι. Πριν τελειώσει, όχι, να μιλήσει. Μα δεν ήταν καθόλου λάθος. Ήταν η πραγματικότητα. Γιώργο, άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Μα ρε φίλε, είναι αυτό που εισέπρατα. Αυτό που εισέπρατα. Γιατί είναι λάθος. Δηλαδή, να σου πω κάτι, να σε ρωτήσω κάτι. Ρεάσε τι κάνω να ξεφύγω. Σήμερα μιλάμε για τα δικά μου τα λεγόμενα. Δεν ισχύει αυτό που έλεγα. Δηλαδή, δεν περίμενε πέντε παιχνίδια για να. Ρε Γιώργο, άλλο σε ρωτάω για να συνοούμαστε. Πέντε παιχνίδια δεν περίμενε να πανηγυρίσει. Ναι, αλλά όταν δεν με απαντάς. Ναι, σε αυτό ναι, αλλά όταν όμως εσύ κάθεσαι και σχολείσαι, ας πούμε, με το αν χαίρονται οι Λιπούντι Αριανοί, σημαίνει ότι τον Άρη δεν υπολογίζει πάρα πολύ. Κοίταξε γιατί λίγο. Στο δικό σου κινητό δεν έρχονταν 150 μηνύματα από συμπολίτες μπλε, κίτρινους κτλ. Για καζούρα. Στο δικό μου ερχόταν. Δεν το ξέρεις αυτό. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Κατήχεις ένα μάτι, αλλά... ένα μάτι του Πάου να πάω έτσι για το χαβαλέ να πούμε και κάποιος δημοσιογράφος προφανώς να μην πω το όνομα, πρέπει να έρθει μια αρχιανιά και μετά ήταν ο υπεύθυνος της security και λέει πήραν 150 τηλέφωνο ότι είναι πασίγνωστος Αριανός και λέω ποιος σήμερα είσαι ο Σαουρίδης να πούμε. Γιώργη. Και λέει μην ξαναρθεί λέει το Σιντούμπα, λέει θα υπάρχουν, θα γίνουν επεισόδια. Εντάξει, λέω, δεν μπορεί να είμαι τόσο φίρμα να πούμε. Αυτά είχα. Ο καθένας μπορεί να νομίζει ότι είναι φίρμα, εντάξει. Και... αυτό είναι ψωνίστικο. Όποιος το νομίζει είναι ψωνίστικο. Όλο το γέλιο ξέρεις που ήταν Γιώργο. Όλο το γέλιο. Στο Γιώργο ότι ρε παιδί μου δεν χρειάζεται να ασχοληθείς με άλλες ομάδες γιατί και τη στιγμή έπεσες για να ξεφύγεις από την πόλη τελείως. Όλο το γέλιο ξέρεις που ήταν. Το τελευταίο παιχνίδι την πάτησες ας πούμε. Όλο το γέλιο ξέρεις που ήταν. Στο μάτς με τη Σπαρτάκ Μόσα στην Τούμπα. 0-2 στο 10. Προφανώς γι' αυτό το έπεσε. Πανηγύρισαν οι Ελλάδες. Στάσου να σου πω τι έγινε. Κάτσε ακούσεις. 0-2 στο 17. Έρχονται τα μηνύματα.
συγγενείς, φίλοι, μπατζανάκιδες, ανήψια, από τη δουλειά. Καλά, λογικό είναι. Άκουτα. Άμα τους πειράζεις και εσύ, όποιος πειράζει, θα σε πειράζει. Άκουτα, πολλούς δεν τους είχα πειράξει. Απλά το είχα να γανάξει, περίμενα να κάνω πάλι να είναι. Απλά εγώ λέω ότι αν περνούσες, θα ξέβγεις πάρα πολύ από την πόλη. Ναι, δεν γινόταν, ρε φίλε. Δεν γινόταν με αυτό. Γιατί θα σου πω ένα τελευταίο για το πίσω, α πούμε. Μα δεν ολοκλήρωσε. Ναι, όχι, να σου πω για να δεις πόσο μετράει αν μια ομάδα έχει περισσότερη πτυχή από την άλλη. Ότι μια διετία, θυμάσαι 7-8 που εσύ είχες προβλήματα, ο Άρης ήταν πάνω από σένα, θυμάσαι. Τότε που είχε Ερνάντες ο Άρης και η Μπάγκεβιτς, ας πούμε. Mm. Ήμουν πάνω από σένα, που ήμουν τετράδα και μια χρονιά έχεις κινδυνεύσει. Ναι. Λοιπόν, εκείνη τη σεζόν έτυχε, ρε παιδί μου, να με στείλω σε μια τράπεζα στην Νεάπολη, επειδή είσαι Γενναπολίτης, θα ξέρεις το ιστορικό πάρκο Βαρσανί, εκεί που έπινε τα... Στην Εθνική. Η Εθνική είναι πιο πάνω. Η Εθνική είναι. Η Πειραιός ήταν εκεί. Η Πειραιός ήταν στο παρκάκι. Η Πειραιός ήταν απέναντι από το στάδιο του Μακεδονικού, από την παράκα του Μακεδονικού. Μετά έγινε Eurobank. 7-8 ήταν πάρκο Βαρσανί, ρε παιδί μου. Αυτό σου λέω, ρε φίλε. Καλά, δεν μάλωσε για ποια τράπεζα ήταν, ρε παιδί. Αφού δεν θυμάμαι ποια τράπεζα, ας πούμε. Εσύ από πάνω έμενε ο Γούναρης παλιά. Τώρα μιλάτε για την Νέαπολη. Ο φούρνος του Γιαννίκου παλιά. Ωραία, σου πω, δηλαδή. Αλλά ήταν η Πειραιώς εκεί πέρα, σου λέω. Ωραία. Και τι έγινε και μέσα, ρε Γιώργο, για πες. Και μου έκανε εντύπωση σε μια περιοχή που είναι κάστρο, ρε παιδί μου, όντως του συμπολίτη, ότι εκείνο το χρονικό διάστημα έβλεπα πάρα πολλούς με φανέλες του Άρη. Εντάξει, γιατί δεν έγινε κάτι παράλογο. Στην Νεάπολη. Εγώ, ρε φίλε, 48 χρονών έγινα, δεν είδα ούτε έναν. Δεν είδα ούτε έναν. Δεν είδα ούτε έναν με φανέλα του Άρη στην Νεάπολη. Εσύ που το είδες και πολλές. Θα δεις φέτος το Μάιο. Πολλές ώρες να πούμε και μιλούσε τράπεζα, έβλεπα πάρα πολλούς. Εντάξει, τι να σου πω, όποιος θέλει να αυτοκτονήσει. Είναι σαν να πηγαίνω εγώ στο Χαριλάου με φανέλα του ΠΑΟΚ. Γίνεται. Γίνεται, ρε φίλε, πρέπει να είμαι βλάκας. Δεν πρέπει να είμαι βλάκας. Αμα υπήρχαν πολλοί οι οποίοι, εντάξει. Ρε φίλε, σου λέω εγώ τώρα, μπαίνω στην Παπαναστασίου μπροστά από το γήπεδο του Άρη με φανέλα του ΠΑΟΚ. Δεν είμαι ηλίθιος. Ναι, εκεί δεν έχει γήπεδο όμως, ρε φίλε, εντάξει, δεν έχει γήπεδο. Δεν χρειάζεται να έχει γήπεδο εκεί. Okay. Να είσαι καλά, Γιώργο. Έλα, Γιώργο, ευχαριστώ και εσύ. Πάει σαν τελώς μου ο Γιώργος και δεν σταματάει, δεν με άφησε να τελειώσει αυτό. Στο 0-2 έχω τα μηνύματα. Σουρμποντούρ, πάρε και αυτό και τα. Και στο 3-2 εξαφανίστηκαν. 3-2. Περίμενα εγώ, ναι. Είχα ένα σκασμό. Παίρνω, άρχισα να παίρνω την. Κλειστά όλα κλειστά, τα κλείσαν, ναι, εντάξει. Όχι για μισή ώρα, για δύο μέρες δεν μπορούσα να το. Εντάξει. Γίνονται αυτά. Έλα, τα πράγματα. Φίλε. Πάμε και στις δύο πλευρές. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Πολλές καλησπέρες από την Ασπρόμαυρη Χαλκιδική. Για χαρά. Ασπρόμαυρη Χαλκιδική. Ναι, γιατί. Σε ποια περιοχή είναι Ασπρόμαυρη Χαλκιδική. Σε όλη. Όλοι είναι Ασπρόμαυρη. Τι θα είναι. Αχα. Κίτρινη θα είναι. Κίτρινη, εγώ έτσι ξέρω. Στα Μουδανιά είδα ένα σύνδεσμο σου πριν. Ποιος σύνδεσμος, ένας ερυπωμένος. Είναι λίγο εγκατελειμμένος, λίγο θέλει. Μόνο ασπρόμαυρο, το μόνο ασπρόμαυρο που θυμάμαι στην Χαλκιδική είναι ένας παππούς που είχε μια ασπρόμαυρη τηλεόραση, φίλε. Δεν μου λες καταρχήν χρόνια πολλά. Να σε καλά, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Δεν μου λες, μέχρι την 7η αγωνιστική θα προλάβετε να ετοιμαστείτε. Γιατί πράγμα ετοιμαστούμε. Για να ξέρεις εσύ, ό,τι κάνετε κάθε φορά. Τι τελευταία φορά. Να μας κερδίσετε, Άγγε, αυτό δεν ζείτε εσύ. Όχι, ρε. Η στόχη μας είναι φέτος το μήνυμα Ευρώπη και ό,τι μπορούμε περισσότερο και το κύπελο. Αυτό είναι η στόχη της ομάδας. Τι να με. Εγώ σου είπα προχθές αν άκουγες. Ας χάσω. Ας χάσω. Εγώ το εννοώ, δεν κάνω πλάκα, δεν είμαι πιτσιρικάς πλέον. Ας κάνω δύο τους από τον ΠΑΟΚ, θέλεις και 0-5, άμα θέλεις. Και να πάρω πρωτάθλημα. Η ίδια ηλικία, εσύ είσαι σήμερα γεννήμενος, εγώ με το Δεκέμβριο του 68. Ναι, άρα σε περνάω δύο μήνες, ναι. Δύο, μπράβο. Ναι. Κολόγερ, τρεις μήνες. Ναι, μίλησε το Λυκόπουλο. Ο άλλος είναι πιο μικρός, άσχο. Ένα εντάξει. Χρόνο είναι, τι πιο μικρός. Δύο. Τι δύο. 70 εντάξει. Είμαι, ρε φίλε. 71 χρόνο και τρεις μήνες, σιγά. Δεν έχει σημασία. Έλα, πάμε. Ζάχο, ναι. Δεν μου λες. Ναι. Για πες τώρα εσύ. Τρέξτε το λίγο, δεν έχει τρεις γραμμές, γίνεται χαμός. Έλα, ναι. Ναι, ναι. Και κλείνω, εντάξει. Μια κουβέντα μόναχα. Δύο αγωνιστικές πρέπει πολύ καλά. Εσύ τώρα που είπες προηγουμένως με το φίλο μου, τον Τάσο και τα λοιπά, να πούμε να παίξεις για τον ΠΑΟΚ. Εσύ τι θα έπαιζες, δηλαδή, το 5 ευρώ ή το 2 ευρώ. Θα έπαιζες να πούμε ανάλογα το ποσοστό. Εγώ πάντα παίζω, γιατί παίζω στοίχημα, όχι πολλά χρήματα, δεν έχω τη δυνατότητα. Πάντα παίζω το ποσοστό σε σχέση με τις πιθανότητες που μου δίνει. Δηλαδή, τον πάω και ένα 30, ένα 20, δεν θα τον παίξω. Θα κοιτάξω να τον παίξω ένα διαφορετικό, ειδικό στοίχημα. Αν πρέπει να τον παίξω. Ένα 20 να τον παίξω τον πάω, όχι, δεν τον παίζω. Κατάλαβες. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ για να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία να σας ακούμε. 23-10-287 και 38 γραμμές είναι ανοιχτές και δικές σας. Στον επόμενο. Πάμε. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου και σένα. Καλησπέρα.
τι κάνουμε καλά. Νάτος, νάτος, ηγεσίας. Χρόνια πολλά στη διπλή εορτή σου. Να είσαι καλά φίλε, μόνο ό, που με θυμήθηκες αργή. Να είσαι καλά, υγεία. Τρεις εποχές έμειναν και τελειώνει το παραμύθι. Τρεις εποχές. Φθινόπωρο, ναι. Φθινόπωρο, χειμώνα, άνοιξη και το Μάη θέλω να πιστεύω κάτι θα γίνει. Θα, it's coming home εννοείς. Έρχεται το σπίτι το τρόπο. Και βασικά το πρωτάθλημα γυναικών είναι στο Τσεπάκι. Άσε αυτό εκεί, άλλος έχει τα πρωτεία τώρα. Και 12, 11, 12 συνεχόμενα πόσα είναι. Άλλος τον έπιαζες. Ναι, τι να κάνουμε. Τσάπιος δεν παίζω κάθε χρόνο φίλε. Μη λες τέτοια. Ναι, δεν σε παίρνει εκεί. Είναι σαν να μιλάω εγώ τότε για τη δεκαετία 80-90 στο μπάσκετ. Ένα δίκιο το έχετε. Κάπου ήσασταν κι εσείς πρώτοι, ας πούμε. Εντάξει, σιγά σιγά όμως. Ναι, αλλά εκεί παίζανε Champions League. Γιατί δεν το λέει. Champions League παίζανε οι άνθρωποι. Σεντόνι κουνούσα στην Τούμπα. Κουνούσα το Σεντόνι όμως. Και φέτος κουνήθηκε Σεντόνι. Κουνήθηκε Σεντόνι, αλλά δεν ήταν μητασιόν. Δεν ήταν το κανονικό. Ήταν. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Ήταν από τη λαϊκή. Κάτσε να γίνει την Μπενφίκα. Κάτσε να δούμε την Μπενφίκα. Έλα γόρι μου. Με τον Μπουγάτσα θέλω να μα πει τα μέτρα. Τα μέτρα γιατί σου ετοιμάζουμε το Ράσο. Φίλε, αν είναι για Ράσο θα σου πω. Άλλα μέτρα δεν σου πει. 187 πόντους άντρας ρε φίλε. Εντάξει, καλά σου λέει. Τα άλλα μέτρα σου είπε. Για Ράσο σου είπε. Με 99 κιλά. Για Ράσο. Απόκριση, ξέρεις θα την δεις από τώρα. Σωματική διάπραση την ξέρει και λίγο πριβέ ο Μπουγάτσης. Γιατί πηδάει, όποτε με βλέπει πηδάει ή ανεβαίνει στους καμνάκια με φιλήσει. Σπάνια βέβαια φυλάει άντρα, αλλά όταν συνοδεύεται από θηλυκό το κάνει, να ξέρεις, για να φάει και το δίπλα φιλί, ξέρεις, η κουφάρα. Είναι τρομερός, είναι τρομερός όντως. Εντάξει, είστε ωραίοι, εντάξει, συνεχίστε έτσι. Να είσαι καλά ρε Νικόλα. Γεια σου Γεσία. Να είσαι καλά. Γεια σου Νίκο, για χαρά. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Κιτρινό Μαυρή Νεάπολη, έχει να πει κανένα τίποτα. Όχι, αυτό το ξέρω κιόλας. Έχει πάρα πολλά σαντουιτσάδικα, έχει μουστάρδες, μπόλικες και λεμόνια. Ναι, Κυριάκο, εσύ έτσι. Κυριάκο. Ποιος? Κυριάκο. Ναι, έλα, ρε φίλε, η φωνή χαρακτηριστική. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, εμείς οι Αργιανοί που ήμασταν εκεί πέρα πόσα χρόνια έχει να πει κάτι ο Τρέγιας. Εμείς σας μεγαλώσαμε, ρε πάω και. Εσείς μας μεγαλώσατε εκεί πέρα. Σαν το κρυφό σχολείο ήσουν, ρε φίλε, στην Νεάπολη. Αργιανός στην Νεάπολη, σαν το κρυφό σχολείο. Παλιός Αργιανός. Πλάκα κάνεις. Σαν το κρυφό σχολείο. Βέβαια. Η παλιά Νεάπολη από τον Αγιώρη και κάτω Αργιανίδη και είναι. Τι λες, ρε. Εγώ κάτω τον Αγιώρη που έμενα, ρε φίλε. Πλάκα μου κάνεις. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, ρε. Καλά, εντάξει, θα σου πω κάτι. Στο Παπάφιο πιο πολύ κόσμο είχε. Από εσάς στην Νεάπολη. Λοιπόν, άκου να δεις Τρέγια. Ακούω. Είσαι και φιλαράκι, ας πούμε, και ξέρεις κάτι, δεν θέλω να παίρνεις υπογλώσια. Καλώς ή κακώς φέτος πάμε για πρωτάθλημα. Γιατί κάτω κάτσε, χρόνο πάνε εσείς και παίρνετε. Όχι, δεν θα πάρει υπογλώσια, δεν θα πάρει η Κυριάκο. Και παίρνετε, άκου. Μιλάω και έτσι σας ακούω. Θα σου δείξω, θα σου δείξω. Μιλάτε χρόνο, πάτε για πρωτάθλημα. Όχι. Δεν είσαι ο Κυριάκος που έμενε στην Αγαθοπόλεως. Δεν είσαι ο Κυριάκος που έμενε στην Αγαθοπόλεως. Ορίστε. Δεν είσαι ο Κυριάκος που έμενε στην Αγαθοπόλεως στη Νεάπολη. Εκεί πέρα, αυτός ο Κυριάκος είναι. Έλα ρε Κυριάκο, πλάκα μου κάνεις. Τώρα σε κατάλαβα ρε. Τρελοκομείο. Τι κοντό τον είπες στον άνθρωπο, κοντός είναι ο Κυριάκος. Τι είναι, ο Φασούλας είναι. Εντάξει, δεν είπαμε ότι... Μην πεις κοντό ρε, μην πεις κοντό. Αυτό μην το βάλεις αν θείο Μπουγάτσας αυτό, πρόσεξε Χρήστο. Λοιπόν, ο Μπουγάτσας πήρε τα πάνω του τώρα, σου λέει, έχει κι άλλους. Είναι σε το έργο, μαλώνεις. Κυριάκο, τι κάνεις, ρε φίλε, πόσα χρόνια έχω να σε ακούσω. Πόσα χρόνια έχω να σε ακούσω. Τον ξέρεις, ρε. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Παιδική φίλη μας. Χαθήκαμε λόγω καταστάσεων, λόγω διαφορετικών, πες το... Ναι. Λόγω οικογενειών και πάει λέγοντας. Είσαι καλά, ρε φίλε. Είμαι καλά, μια χαρά, είναι τα παιδιά μου καλά, είναι η γυναίκα μου καλά. Έχεις παραμείνει Νεάπολη, έχεις παραμείνει Νεάπολη. Όχι. Εντάξει, δύσκολο. Μένω άνω Ηλιούπολη. Ηλιούπολη. Εγώ από εκεί το ξέρω. Και θα ανοίξω εκεί πέρα σύνδεσμο δίπλα στο σύνδεσμο του ΠΑΟΚ. Άνοιξτο, δεν θα έχουμε ωραία έντρικα. Όχι, δίπλα. Με αγαπάνε όλοι εκεί πέρα. Κοίταξε τώρα, έχουμε εδώ χορηγό την αναδομό. Μια χαρά θα είναι, θα έχει πολλή δουλειά. Δίπλα στο σύνδεσμο του ΠΑΟΚ. Ότι φέτος πάμε για πρωτάθλημα. Γιατί κάθε χρόνο το πάρετε, το παίρνετε σε εσάς. Συγγνώμη λίγο, Χρήστο. Γράψε 9 η ώρα ηχογράφηση αυτά. Και θέλω ηχογράφηση το κλείσιμο του Chris Flower από το All About Irishman. Το κλείσιμο του Chris Flower από All About Irishman. Ηχογράφησέ τα σε παρακαλώ σήμερα. Τα θέλω να τα παίξουμε αρχές Οκτωβρίου. It's coming home θα το λες. It's coming home. Έλα ρε. Άκου. Ακούω ρε, τι επειδή φοράμε τα γυαλιά. Μέχρι 14 μηνός έχουμε να πάρουμε και τον Μπέρκ. Μια χαρά είμαστε. Πόσο, τι, πώς. Μέχρι 14 μηνός δεν είναι η ελεύθερη. Μέχρι 11 Σεπτεμβρίου. Α, μέχρι 11. Ποιον θα πάρεις. Τον Μπέρκ σου λέει, περιμένουμε τον Μπέρκ. Ποιο Μπέρκ.
Λέει, ρε παιδί, μία ώρα πάμε πάρουμε τον Μπέρκ. Ποιον Μπέρκ? Τον Κρίστε Μπέρκ, καλά σου λέει. Κρίστε Μπέρκ, τον τραγουδιστή. Κοίταξε τώρα, καναμπέκ για τον καυστήρα μπορεί να πάρετε. Αλλά τον Μπέρκ λίγο δύσκολα. Όχι, όχι, τι θα γίνει φέτος, τι θα γίνει. Πάσε καλό μου, όλο αστεία λέω σήμερα. Όλο αστεία λέω. Λείπαμε 4 χρόνια, λείπαμε και δεν πήρατε τίποτα. Πήραν 2 κύπελα. 2 κύπελα πήραμε, δεν θα πάρουμε κανένα πλοίο. Άσε τώρα, σα χαρίζω και τα 2 χάτσε πέρσι. Λέει, άμα πάρει πρωτάθλημα ο άνθρωπο, λέει. Πού θα πάρει. Εδώ, Κυριακό, προφανώ δεν άκουσε θέση, ούτε ηχητικό, δεν ξέρω αν άκουσα από την αρχή. Είπε ο Τρέγε, έκανε δήλωση. Αν, παιδί μου, μία στι 100. Θα μονάσω. Πάρει ο άλλο πρωτάθλημα, πάει. Θα γίνουν ασκητή. Άγιο όρο, φέρνει. Άγιο όρο. Μοναγό. Παπατρέγια. Παπατρέγκας δεν θα πει τίποτα, άστα να πάει. Ο πάτερ, θα μας δίνει την ευκαιρία. Θα έχω για νεοκόρο το Ζάχο. Να ξέρεις. Λοιπόν, άντε, να περνάτε καλά. Γεια σε καλά. Γεια σε ρε Κούλη, γεια σε ρε Κυριάκο. Να έχετε πάρα πολύ καλές εκπομπές, παιδιά. Γεια σε καλά, καλά Κυριάκο. Άρε φίλε, τι με θύμισες. Υγεία, υγεία. Δεν ξέρω το ξέρει. Είπε κοντό, λέω άλλον λέει. Τι κοντό, μα. Κοντό. Εντάξει. Εντάξει, να σου πω το πω. Ήταν, δεν είναι και κανένα πρώτο μπόι. Γιατί δεν ξέρω και πολύ κοντό. Δεν είναι μέτριο. Εντάξει. Εντάξει. Ναι, okay. Πάμε γραμμέ ή πάμε διάλειμμα, Τάσο. Έχουμε άλλη μία. Άλλη μία και, διάλειμμα. Και το διάλειμμα. Εντάξει. Έγινε. Πάμε στο τελευταίο. Καλησπέρα. Γεια σου και εσένα. Καλή εκπομπή, γεια σου Τάσο, γεια σου Ντρούλινγκ, ο Τάσο να βορέθουν ο Τάσο. Γεια σου Τάσο. Γεια σου Τάσο φίλε. Λοιπόν, καλή εκπομπή, εντάξει δεν ξέρω, σένα με τον Τάσο έχουμε okay. Μια σχέση άλφα. Λοιπόν, καλή εκπομπή να έχετε. Να είσαι καλά φίλε. Να είσαι καλά. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα για την εκπομπή, απλά θα κάθομαι να σας ακούω μόνο, να δω πώς θα πάει και θα τα λέμε γενικότερα. Τώρα για τον Άρη που λένε τα παιδιά ότι θα πάρουν πρωτάθλημα, τι να πω. Μακάρι να το πάρετε, ρε παιδιά. Άμα είμαστε ικανοί και είμαστε, θα το πάρουμε. Γιατί είμαστε. Έτσι δεν είναι. Εντάξει, ρε παιδιά. Και άμα αυτό που κατουράμε και γεννήγυρα τα δάχτυλο να μου. Εμείς θα πάω τώρα, εμείς σχεδιάζουμε. Πά, βγάλαμε εισιτήρια για Λονδίνο, άλλοι θα πάνε. Όχι Λονδίνο, όχι Λονδίνο. Λονδίνο, άνθρωπο. Το εξοχικό θα πει. Το εξοχικό. 92 χρόνια αίτητος. 92 χρόνια αίτητος, ρε παιδιά. Κάτι διάβαζα τελευταία, λέει κάτι φιλοφρονήσει μεταξύ φίλων του Ηρακλή σε φίλος του Άρη, κάτι φιλοφρονήσει μεταξύ τέτοια φίλων πράγμα. Του Παναθηναϊκού σε φίλων της ΣΑΕΚ, ειδικά του Ηρακλή και του Άρη. Τελικά ναι. Είστε μια ομάδα, έτσι. Εγώ, φίλε, κοίτα. Είσαστε μια ομάδα. Ωραία, άκουσα με. Εγώ όσον αφορά αυτό δεν είμαι πολύ υπέρ αυτών των πραγμάτων. Δεν λέω να φτάσουμε σε άλλα επίπεδα, αλλά εγώ ειδικά με τους Ηρακλήδες, ας πούμε, δεν τους θεωρώ. Όχι εχθρούς ρε παιδί μου, δεν είναι φύλλα προσχήμενη προς εμένα. Οι άνθρωποι ήρθαν στο Χαρλάο, με ρίξαν, εγώ δεν μπορώ να τους δω φιλικά. Πώς να σου το πω άλλος. Την ομάδα εννοώ, την ομάδα λέω, δεν λέω τον κόσμο. Διάβασα διάφορα και από, ναι. Και από τον κόσμο και από ότι... την ομάδα και τέτοια και λέω πολλές φιλοφρονήσεις και ότι σεβασμός από εμάς αυτούς και ο Άρης και ο Ηρακλής. Εγώ... παλιά μια ομάδα ήσασταν, μετά γίνατε δύο. Όχι, δεν νομίζω να ήμασταν ποτέ μια ομάδα. Δεν είναι σαν εμάς. Ήταν εμάς που ήρθαμε το 26 και ήμασταν μια ομάδα. Όχι, εμείς πώς ήμασταν δύο με τον Ηρακλή, δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Ήμασταν μια ομάδα το 14 χωρίς από το 13, φτιάξαμε. Δεν νομίζω, φίλε. Κάτι τέτοια. Δεν νομίζω τέτοιο. Δεν, ξέρω, δεν αυτά νομίζω. Τα ιστορικά. Δεν το νομίζω. Γιατί τα ιστορικά λένε και άλλα, ας πούμε, για σας και την ΑΕΚ. Τώρα τα, λίγο τα κάνατε. Τέλος πάντων, μην το λοιπόν. Πάμε εκεί πέρα. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Γεια να σε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σου, να σε καλά, να σε καλά. Τάσο, είπαμε φίλο. Ναι, μην τον πειράει σήμερα. Έχει γενέθλια και γιορτή ο Ζάχο. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν, όπως βλέπεις. Δεν... σιγά, γιατί τι με πείραξε. Όλα καλά, όλα καλά. Τι είπε, σιγά. Εντάξει, όλα καλά. Σιγά. Όλα ωραία. Έτσι, δεν είπε κάτι κακό σε ραδιοφωνικά ούτε πρέσια. Εγώ είπα. Καζουρίτσα, όμορφα, ωραία, αυτό το θέλουμε. Άκουσε με. Κακό δεν υπάρχει τίποτα από τη στιγμή που δεν βρει και δεν προσβάλλει τον άλλον. Εδώ άλλο μα είπε να πούμε ότι στη Νεάπολη μα μεγάλωσαν οι Αριανοί. Λέω, ξαναλέω, τώρα πέραν τη πλάκα. Γιατί θα έρθουν και. Τώρα είπαμε δεν έχει αγωνιστική δράση. Θα έρθει αγωνιστική δράση, θα έρθουν και άσχημα αποτελέσματα. Εγώ, όταν μου λες κάτι και δεν με βρίζεις ή δεν με προσβάλλεις εμένα ή την ομάδα μου, εννοώ να την προσβάλλεις άσχημα, δεν με πειράζει. Καζούρα το τέτοιο δεν με πειράζει. Απάντησα το φίλο, νομίζω, κατάλληλα. Γιατί να με πειράξει, δεν κατάλαβα. Πάμε στο διάλειμμα, Χρήστο. Χρήστος Κιώσης, έτσι, η χοληπτάρα εδώ του Λίμπερο που κάνει, που κάνει τα μαγικά του και γουστάρει και ο κόσμος, κάνουμε και, γουστάρουμε και εμείς. Κάνουμε σύντομο διαφημιστικό, ερχόμαστε, ανοιχτές γραμμές πάλι, 23-10-287-3-8-ράκια, 6-9-45-287-3-8-ράκια από κινητό με χαμηλή χρέωση. Και φυσικά στο group του Λίμπερο. Στη σελίδα του Λίμπερο στο Facebook, ναι. Έτσι, μπείτε και εκεί κάνετε τα σχόλια σας. Βλέπετε το λογότυπο, γράφετε το σχόλιο και το διαβάζει ο Τάσος. Και SMS-ικά, οι ντροπαλούλιδες, FM και ενώ σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526. Break, ερχόμαστε.
Ο Ήραβρε, φέρτε και μπουγάτσα και τον Ηρακλειδέα που έλεγε άσε μας τώρα μωρέ, άσε μας τώρα βρε. Φίλος σου δεν ήταν. Και στάζ, ναι, ο Στέλιος. Στέλιος. Το βλέπεις? Όχι, έχω καιρό να το δω, αλλά εντάξει δεν είναι δύσκολο να έρθει. Ένα τηλέφωνο είναι. Ο Θόδωρος λέει Νίκο Μπουγάτσα, εννοεί το χορτάρι του Βικελίδης. Μάλλον θα αργήσει λίγο. Είναι απάντηση στο μήνυμα που λέει ο Νίκος Μπουγάτσας ότι αν το προτάσεις να παιχτείς το χορτάρι, ναι, που δυστυχώς δεν το βλέπω, ετοιμάσου για τη μονή σφυρίγματος. Τι απαντάει ο φίλος, ότι, ότι. Απαντάει ο Θόδωρος, αν εννοεί το χορτάρι του Βικελίδης, μάλλον θα αργήσει λίγο. Δεν είναι άδικο. Ο φίλος ο Χαράλαμπος, καλή συνέχεια με επιτυχίες. Ελπίζουμε η Μαρμίτα ξανά όλοι μαζί. Ο Κυριάκος λέει χρόνια πολλά, κλώνε του και τσπάγια. Κλώνε του και τσπάγια, ναι, μου το έχουν πει αρκετοί ότι μοιάζουν και τσπάγια. Καλές εκπομπές, παιδιά, και τι κλώνε του και τσπάγια, ρε, τρελέ. Ο Αλέξανδρος ασπρόμαυρες λέει γαζέλες, Τάσο, έχει Χαλκιδική. Ακόμα λέει τρέχουν, ο Αλέξανδρος. Δεν ξέρω, φίλε, τώρα αν είναι ασπρόμαυρες, αν είναι κυτρινόμαυρες, αν είναι κόκκινες, πράσινες και ξέρω και μπλε. Αυτό που ξέρω ότι η Χαλκιδική είναι πάρα πολύ καλή για διασκέδαση. Μην λες για μπάνια για μένα, και αν λες για μπάνια, μην κοιτάς εμένα. Για μπανάκι και τα λοιπά. Δεν και έχω κάνει ακόμη, αλλά ένα θα το κάνω φέτος. Λοιπόν, Τάσο, εδώ πριν πάμε στα. Πριν δώσεις τηλέφωνα, έχω εδώ πέρα, διαβάζω κάτι. Εντάξει, το είπες και εσύ χθες. Στο άλλο πάω, τα άρεσε με. Ακούς? Γιατί είπες όχ? Ξέρω εγώ γιατί. Γιατί και ασχολούνται πιο πολύ με τον Πάο παρά με τον Άρη. Άμα είναι ψέματα, θα μας τα πεις εσύ. Τώρα θα τα πούμε. Τώρα θα τα πούμε. Τσίπρας Καμένος ετοιμάζονται για δώρο στους μονίμως ευνοημένους. Μετά τα εκατομμύρια ευρώ παρακρατήσεων και προστήμων που γλίτωσαν, ετοιμάζεται και εξαγγελία για τον περιβάλλοντο χώρο της Τούμπας που ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Ποια εκατομμύρια ευρώ γλίτωσε? Ξέρω εγώ, κάτι μερικά, καμιά τριάντα. Μήπως μπορεί να μας απαντήσει, να σου έγραψε το άρθρο. Ναι. Ποια είναι η μοναδική ομάδα που πλήρωσε το πρωτογενές χρέος της? Ναι, το πρωτογενές το πλήρωσε όντως, αλλά χαρίστηκαν. Τη στιγμή που κάποιες άλλες ομάδες έμπαιναν σε άρθρα 44. Αυτό είναι γεγονός. Όχι, για να ξέρουμε ποιοι είναι οι μονίμως. Να ολοκληρώσω. Είπες κάτι. Ποιοι είναι οι μονίμως ευνοούμενοι? Απαντάω κι εγώ. Το άρθρο 44 είναι νόμος του κράτους από το 80. Νόμος του κράτους ο οποίος ευνόησε τον Άρη. Ο οποίος ευνόησε τον Άρη. Όπως και άλλες ομάδες. Και το διευκόλυνε οικονομικά. Το 80 έγινε. Υπάρχει. Ναι, μαζί σου. Διευκόλυνε τον Άρη δύο φορές. Ναι. Μπράβο. Ο Πάουκ σε αυτή την περίπτωση πήρε το χρέος του. Ποιος είναι ο ευνοούμενος? Το πρωτογενές. Το πρωτογενές, ναι. Ναι. Το πρωτογενές, ναι. Το πρωτογενές πλήρωσε το και όχι τις προσαυξίες και τα τέτοια. Μπράβο. Λοιπόν, μπράβο. Να συνεχίσω άμα θες. Φυσικά, και να απαντήσεις. Πάμε παρακάτω. Ένα τεράστιο θέμα. Ναι, τέλος πάντων, να μην διαβάζω τέτοια. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε στο Sport FM 94,6 ο Άρης Ασβεστάς, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα, του Πάνου Καμένου και του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Σοκράτη Φάμελου, συζητήθηκε για το δεκόμενο στις εξαγγελίες που θα γίνουν στην προσεχή ΔΕΘ, να συμπεριφερθεί και η νέα Τούμπα κτλ. Κτλ. Για να δούμε, λέει αυτά ότι θα παραχωρηθεί αυτό. Εντάξει. Για να δούμε, τελειώνει το, το κείμενο. Αν οι μονίμως ευνοημένοι διδεχθούν ένα ακόμη κυβερνητικό δώρο, τους έχουν χαρίσει χρέη. Τους έφτιαξαν κλειστό γήπεδο, και αυτό αλήθεια είναι, Τάσο. Τους πλήρωσαν το ρεύμα στο γήπεδο, και αυτό είναι αλήθεια. Τους έφτιαξαν και τώρα στη ΔΕΘ ετοιμάζονται και για νέο δώρο. Περιμένουμε με ενδιαφέρον την έλευση του Πρωθυπουργού. Άραγε οι αντιδράσεις για το ξεπούλημα της Μακεδονίας θα συνεχιστούν. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που. Όλα μπαουτάρε και ένα κίτρινο site για πάμπολη. Για πολλωστή φορά ασχολείται με τον πρώτο τη πόλη και όχι μόνο. Πρώτο πόλη σου άρεσε. Μιλάω σε γενικά. Ναι, ναι, ναι. Γενικά εννοείς οικονομικό επίπεδο, ρωτούσε. Στα πάντα. Και σε κύπελα, σε πέρασε. Τώρα θες την απάντησή μου. Εγώ δεν δέχομαι τον όρο μονίμως ευνοούμενοι. Αυτά είναι άλλη μία μορφή προπαγάνδας, την οποία ξέρουμε πάρα πολύ γνωστά. Είμαστε πολύ δυνατοί. Είμαστε πάρα πολύ καλά ότι την έχετε αναλύσει η επιστήμη. Εσείς είστε πολύ πίσω αυτά τα θέματα. Δεν ασχολούμαστε με εσάς. Ναι. Σωστά, σωστά. Έχει μία διαφορά. Ναι, μπορεί, ναι. Άμα κάνεις πορεία πρωταθλητισμού, θα ασχοληθούμε. Αλλά να έρθουμε λίγο στο. Ναι, να απαντήσεις. Να απαντήσω την ερώτηση μου κάνεις. Άστα αυτά. Τώρα έχουμε κάνει 15.000 φορές αντιπαραθέσεις. Δεν πρόκειται να βρούμε άκρη. Εσύ πιστεύεις τα δικά σου, εγώ τα δικά μου. Δεν τη βρούμε. Δεν τη βρούμε την άκρη. Όποιος και να έχει δίκιο από τους δυο μας. Πού έχω εγώ. Πολύ. Πολύ δημοκρατικό. Αυτό... Τα λέμε και αποφασίζουμε αυτό που θέλουμε. Εντάξει, έχεις εσύ. Αυτό που εξαγγείλθηκε τώρα και. Δεν εξαγγείλθηκε ακόμα. Θα το πούνε, ρε παιδί μου. Θα το ακούσουμε. Βγήκε τέλος πάντων στην επιφάνεια. Το γράψαν, διαβάστηκε. Ναι. Εγώ θα ήθελα να το πει ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Καμένος δύο χρόνια πριν. Ένα χρόνο πριν. Γιατί να το πει τώρα. Εννοείς που έρχονται εκλογές. Ναι, είναι προεκλογικό τερτύπι. Εννοείς θα δώσει σε όλους κάτι, εννοείς, και δίνει και στον ΠΑΟΚ. Τώρα θα δει και χιλιάδες προσλήψεις στο δημόσιο. Ναι. Θα δεις, ο Άρης τι θα δει?
Θα δεις, θα πάρει κανένα κυπέλλο, λες. Δεν ξέρω αυτό, ρε φίλε, τι ανάγκη έχει ο Άρης, εγώ πότε το ξέρω. Τίτλο θέλουμε. Επιζείτε ένα χλωτάπιτα. Δεν έχει να παίζει. Φτιάχνεται, δεν είναι τώρα. Δεν είναι. Κάτσε, ρε φίλε, επί Τσίπρα ανέβηκε σε Α εθνική. Δύο κατηγορίε. Ανέβηκε από Γ στη Β, από Β στην Α. Να κάνουμε ένα πάρτι. Να πάμε στο Λευκό Πύργο. Ανέβηκε, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Θα πάρουμε και ένα τίτλο. Μην πάρουμε και δύο, πρόσεξε. Μην πάρετε και τρία στο τέλο, δεν πρόσεξε. Τρεις τίτλους, ξέρω. Τι κάνουν κανένα double. Ναι, δεν το αποκλείω. Δηλαδή, εδώ είδαμε την Ελλάδα να παίρνει το Euro. Σωστά, γιατί να μην γίνει. Έτσι δεν είναι. Άμπρα, είδαμε τον Αποέλ να φτάνει στους τέσσερις. Κάτσε. Άμα πάρει ο Άρης το πρωτάθλημα, θα μονάσεις. Αν πάρει double, τι θα κάνεις. Άμα θα πάρει double, θα έρχεσαι εσύ και ο Τσαρτίδης να σε εξομολογώ. Εκεί επάνω, στο σκυλιά μέσα. Πάμε στον κόσμο. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. 6, 9, 45, 2, 87 και 3 οκτάρια. Οι γραμμές, ναι, αφού με μελέτησε την εκπομπή του. Μου λέει τα σούλη, ετοιμάσου για το Άγιο Όρος. Ναι. Σε κάποιο. Σε σποτάκι. Κοίταξε τώρα, ότι θα είμαι ψηλά σε κάποιο βουνό γιατί ήταν πρώτη βαθμολογία και θα έχει κρύο, θα είμαι. Ναι. Έτσι, και... έτσι. Κράισε Flower. 23, 10, 2, 87, 8, 8, 8. Ανοιχτές γραμμές, περιμένουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα. Πάμε στον κόσμο. Πάμε στους φίλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Να σου πω χρόνια σου πολλά. Να είσαι καλά. Να έχει κάθε επιτυχία στη ζωή σου. Υγεία. Το μόνο που να μην υπάρχει από μένα τουλάχιστον ευχή είναι ως προς την ομάδα. Ως προς την ομάδα. Το δέχομαι, το δέχομαι. Το δέχομαι την ευχή σου. Υγεία να υπάρχει, πραγματικά στο λέω. Υγεία να υπάρχει και όλα τα άλλα είναι δευτεροτρίτα. Λοιπόν, αυτό που θα σας πω βασικά είναι κάτι που είναι γνωστό, αλλά σίγουρα δεν ακούγεται. Αυτά τα 5 χρόνια, 6 που είμαι ο Σαββίδης στην ομάδα, έχει δώσει πάνω από 50 εκατομμύρια σε φόρους. Τώρα θα γίνουν 60 αυτή τη χρονιά. Προς το δημόσιο. Προς το δημόσιο, βεβαίως. Είναι ένας από τους καλύτερους πελάτες, είπα, ΠΑΟΚ, ως προς το ελληνικό δημόσιο. Εν αντιθέση με τον άλλον τον τύπο που έλεγε εγώ το ΦΠΑ θα το κάνω μεταγραφές. Ο Ντέμις Νικολαίδης το είπε αυτό. Βεβαίως. Ναι, το θυμάμαι. Και όλες οι άλλες ομάδες κάτω στην Αθήνα δεν νομίζω να δίνουν φόρους, απλά ανεβάζουν το χρέος. Για τον Παναθηναϊκό δεν το συζητάμε έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ακούω ότι χάθηκαν αρκετά εκατομμύρια από τις προσαυξήσεις και γιατί έγινε αυτό κτλ. Όταν έχεις ένα πολύ καλό πελάτη, φυσικά και θα το κάνεις αυτό. Γιατί μετά θα σου δώσει διπλάσια από όσα θα έπαιρνες. Και ως προς την περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, περιμένω από τον Τσίπρα και τον κάθε Τσίπρα όχι εξαγγελία, αλλά νόμο του κράτους. Γιατί η ΑΕΚ με νόμο του κράτους κατάφερε να κάνει το γήπεδο, γιατί δεν επιτρεπόταν να το κάνει. Είχε βάλει κάτω τα πόδια ο Δήμαρχος. Άλλαξε ο συντελεστής δόμησης και για να κάνει το γήπεδο. Εντάξει. Ο καθένας... Έγινε εντελώς προσωπικά και ατομικά μόνο για την ΑΕΚ. Ωραία. Ο καθένας, φίλε μου, σόρισε, άμα αποκαλωρίσει στην Ελλάδα, είναι ο νόμος του ισχυρού. Είναι ο νόμος του ισχυρού, όπως καταλαβαίνεις. Όποιος είναι ισχυρός, κάνει ό,τι θέλει και δεν ούτε οι νόμοι μετράνε, ούτε τίποτα. Εγώ αυτό ξέρω. Τώρα, μπόρεσε ο Μελισανίδης, αν μπορεί και ο Ιβάν να το κάνει, ας το κάνει. Εφόσον έτσι λειτουργεί αυτό το κράτος, ας γίνει. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Έτσι λειτουργεί. Να σου πω και δεν... ότι συμφέρει σε όλους μας να γίνει. Όχι μόνο το γήπεδο της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή, όλα αυτά τα γήπεδα, όταν θα έχουν ή στάδιο, γιατί της ΑΕΚ θα είναι γήπεδο, του ΠΑΟΚ θα είναι στάδιο, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Γιατί στο ένα μαζεύεις νεαρά παιδιά και για άλλα αθλήματα. Στο άλλο δεν έχεις χώρο για τίποτα, μόνο για ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αλλά όλα αυτά, αν έχουν ας πούμε 100 εκατομμύρια κόστος, τα 20 εκατομμύρια είναι φόρος που θα εισπράξει το κράτος πάλι. Μάλιστα. Συμφέρει λοιπόν να γίνονται τζίροι τέτοιοι, έστω και με κάποια νομοθετική διαφορετική αντιμετώπιση από οτιδήποτε άλλο. Είναι επενδύσεις μεγάλες. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι αν θελήσει πραγματικά να κάνει το βήμα, δεν είναι καμία εξαγγελία που θα πείσει κάποιον από τους παοξίδες. Ούτε ένας παοξίδες θα πιστεί αν δεν το δει χειροπιαστό.
Γεια σου, φίλε. Να σε καλά. Να σε καλά. Το θέμα είναι αυτό τώρα δηλαδή. Ότι μας κοροϊδεύουν σαν στα μούτρα μας. Τώρα πέραν τη πλάκα να πω κάτι. Έτσι. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Γιατί λέει ανακατασκευή. Τι εννοεί, θα την γκρεμίσει για κτίσει άλλη. Καινούριο θα γίνει στην ουσία, ρε παιδί μου. Ναι. Θα γίνει νέα τούμπα. Δεν απαντά αυτό. Σου απαντάω. Η νέα τούμπα θα γκρεμιστεί. Γκρεμιστεί αυτό και κτίζεται πάνω αυτό καινούριο. Γιατί ανακατασκευή μου έρχεται ότι θα κάνουμε ένα καλό lifting, ρε παιδί μου. Όχι, γκρεμίζεται και θα φτιαχτεί από την αρχή. Καινούριο. Ναι. Ναι. Αυτό που λέει ο φίλος τώρα πέραν της οπαδικής αντιπαράθεσης, ένα δίκιο το έχει. Δηλαδή, όταν άμα ρίξει το γήπεδο σου, να μην πα, αυτό που έπαθε η ΑΕΚ, να είσαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν υπογραφές ή τέτοιο, ότι θα ξεκινήσει καινούριο. Αλλιώς, άμα κάνεις και μείνεις και φύγουν κι αυτοί, γιατί όχι θα φύγουν, είναι μετράνε ανάποδα έτσι κι αλλιώς, 10, 9, 8, 7 φεύγουν σε λίγο, για το ΣΥΡΙΖΑ σου λέω. Μην είσαι οπότε, σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος. Όχι. Δεν είσαι σίγουρος. Όχι, ρε. Και ποιος θα έρθει, ο Μίστερ Μπίν. Δεν ξέρω ποιος θα έρθει. Ρε φίλε, δεν ξέρω. Ναι, θα δεν έχει αντίπαλο. Θα φύγει. Θέλω να σου πω, θέλω σου πω ότι ένας. Οποιοδήποτε... Θα γίνουν τώρα, πάμε στα πολιτικά που δεν είμαι και καλός. Ναι, και εγώ δεν θα γίνουν εκλογές και εννοείς θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Υπάρχει μία στο εκατομμύριο το αυτό που λες. Τουλάχιστον δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία, να ξέρεις. Αυτά δεν και, τα ξέρω. Ναι, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία και υπάρξουν. Θα βρεθούν εδώ. Μα να σου πω αυτό δεν τα ξέρεις. Αν υπάρξουν κομματικές συμμαχίες, ναι. Όπως έχουμε αυτή τη στιγμή κομματική συμμαχία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ναι. Μπορεί να μην κυβερνήσει ο Μίστερ Μπίν. Θα βρεθούν οι συμμαχίες, δεν είναι οι καρέκλες, είναι γλυκές. Εντάξει. Θα βρεθούν οι συμμαχίες. Ναι, πάντως μην είστε τόσο σίγουροι. Αυτό που λέει, που είπε ο φίλος προηγουμένως, ναι. Έχει δίκιο. Γιατί σου λέει σαν παοξής, το βλέπεις, σου λέει να υπάρχει υπογραφή και νόμος. Βλέπεις τι γίνεται. Γιατί άμα πέσει όπως έπεσε και έκανε 20 χρόνια, πόσα χρόνια έκανε η ΑΕΚ να κάνει γήπεδο. Μπορεί να έχει τα λεφτά και να μην μπορεί να το κάνει. Βασικά. Βλέπεις τι έγινε. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση τη ΑΕΚ περίμενα να γίνουν κάποια πράγματα. Γραφειοκρατικά, όχι μόνο και οικονομικά, να υποφεληθεί. Γιατί τον Τίγρη, τον Γατούλη που το λέω, εγώ δεν τον είχα κορόιδο. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει. Πόσα χρόνια. Κατά την άλλη περίπτωση, υπάρχει ένας μεγαλοεπενδυτής, ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος έχει δείξει ότι δεν χαμπαριάζει από τέτοια. Ναι, εγώ δεν σου είπα δεν υπάρχει το χρήμα, σου είπα, ρε παιδί μου. Πώς τα λένε αυτά. Συντελεστές δόμησης, τέτοια. Ναι, ναι. Από τη στιγμή που είπε το OK ο Καμένος ότι παραχωρεί για τον περιβάλλοντα χώρο κτλ. Επειδή ανήκει στο Εθνικής Αμήνης κτλ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για κολλητομίες κτλ. Κύριε Καμένο, και εδώ πέρα κι άλλη ομάδα υπάρχει στην πόλη για κανένα οικοπεδάκι. Εντάξει, άμα θέλετε γήπεδο, πάει, κάντε και εσείς αυτά που κάνουμε. Θα κάνουμε, φυσικά. Τι να κάνουμε. Θέλει να μας δώσει το χώρο να κάνουμε εμείς γήπεδο. Θα βρούμε εταιρεία μας το κτίσει. Ναι, επειδή υπάρχει κι άλλο γήπεδο, κύριε Καμένο, εγώ προτείνω εκεί δίπλα να κάνετε και ένα πάρκινγκ ακόμα, γιατί όταν θα γεμίζει τα φουλάρι τούμπα πρέπει να κάπου να τα βάζουμε τα μάξια. Πότε βάζουμε. Σωστά. Θα έρθει και μετρό υπό Τσίπρας στη γραμμή μετρό στην Τούμπα. Και διαστημικό σταθμό μπορεί να σου φέρει. Θα παίρνει, φίλε, το μετρό από το σταθμό και θα κατεβαίνει στην Τούμπα. Και διαστημικό σταθμό μπορεί να σου φέρει. Θα έχει να πούμε διάφορα μαγαζιά, θα έρχεσαι και να ψωνίσει ό,τι γουστάρει. Σωστά. Μπορεί να σου κάνει. Κύριο Καρυπίδη μπορεί να κάνει σούπερ μάρκετ άμα θέλει. Σωστά. Χαρλάω και να μας δώσει, και εμάς πριν πάμε στον ακροατή του Υπουργείου Αμήνης να μας δώσει ένα χώρο και εμάς όπως θα δώσει τον ΠΑΟΚ να κάνουμε και εμείς ένα καινούργιο κεπεδάκι. Να σας δώσει. Να μας δώσει. Ευχαριστούμε πολύ. Να σας δώσει. Να βάλετε και εσείς κανένα φράγκο. Φυσικά θα βάλω. Γιατί θα έχετε τώρα πάρα πολλά συμβόλαια πρέπει να πληρώσετε. Μην είστε ένα χώρο υπάρχει πολύ χρήμα από πίσω. Ναι, εγώ πριν 2-3 μήνες ήξερα ότι δεν είχατε να πούμε. Μια χαρά. Βλέπει είναι κανένα απλήρωτο. Δεν είχατε ένα ματίνι να κλάψετε. Ή είναι κανένα απλήρωτο. Καλά, το Δεκέμβριο να μου τα πει. Γιατί από ό,τι έχω μάθει. Μερικές ψιλοπροκαταβολές έχουν πει. Ναι. Εδώ βλέπω εγώ εσύ πάλι. Εσύ πρόσεξε, μην ρίξει το γήπεδο και φύγει ο άλλος. Λέμε να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Τι βλέπεις εκεί. Βλέπω το ρόστερ του Άρη. Βλέπω, ναι, ρε φίλε. Βλέπω εδώ πέρα. Ένας και ένας είναι όλοι. Βλέπω. Ναι. Δίας. Βελές Χιμένεθ. Μάρτινς. Βλέπω Μέντες. Αλεξάνδρου Μέντες. Κλάνης Μέντες. Βλέπω. Περίμενα, σου πω τώρα. Άκου τώρα. Άκου. Χαβιέ Μάκρο Ματίλα. Ποιος είναι αυτός, Μπάσα. Ο Μπάσα, τι Ματίλα. Γκολάσο. Τι Μαντήλα τον έκανε και τσεμπέρι μα, λε, ρε φίλε, Μαντήλα. Μάγκρο Ματήλα λέει εδώ, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, αυτό λέει. Ματίγια λέει, ρε, τι Μαντήλα. Ματήλα λέει εδώ πέρα τώρα. Εγώ δεν ξέρω. Τι καμ λέει και τσεμπέρι. Έτσι ξέρω εγώ, τον Τικινί. Τον Τικινί το ξέρει. Ναι, Μαρτίνε, το Ολυμπιακό είναι αυτό. Όχι, του Άρη είναι. Α, Φερέρα. Έτσι, Βίτορ Φερέρα. Πέτρο Βίτρο Φερέρα. Γκαρσία. Γκαρσία, το ωραίο σου πέρα. Γιούνε. Γιουνέ, πώ το λένε αυτό, ναι. Ποιο είναι? Ο Μπρούνο Γκάμα. Εδώ βλέπω καμιά δεκαπενταριά. Είπα λάθο, Μπρούνο Γκάμα. Δεκαπενταριά ξένου που δεν του είχαν στη Β' Εθνική. Αυτό σημαίνει ότι έχει πάρα πολλά νέα συμβόλαια τα οποία πρέπει να πληρώσει. Πριν δύο μήνε δεν είχατε μαντήρι να κλάψετε.
Όλοι αυτοί, επειδή ξέρετε να λέτε ότι βρέθηκε ο πρόεδρος ο ένας με τον άλλο σε κάποιο ξενοδοχείο και ρωτάτε τι ψάρια φάγανε. Θα σου απαντήσω, θα μου δώσει μια απάντηση εσύ. Πριν δύο μήνες δεν είχατε μαζί μια κλάψη. Μήπως λέω εγώ, μήπως φιλήθηκε κανένα δαχτυλίδι χρυσό. Άκουσα. Μήπως ανέβηκε κανένα σε κανένα άρμα, λέω πάρ. Ναι, τίποτα. Ο Άρης είναι μόνο στο άρμα. Όλοι αυτοί που διάβασες, γιατί διάβασες τους μισούς. Μπαίνει στο site Spy. Εγώ στο site Spy του Spy που δεν έχω μπει. Αυτός είχε, ρε φίλε. Όλοι αυτοί. Αξιόπιστο είναι, γιατί. Μπράβο, σωστό. Όλοι αυτοί, ακούς, όλοι αυτοί που διάβασες στοιχίζουν όσο ο Χατσερίδης. Και ποιο έχει άλλο 1,5 εκατομμύριο. Πες με ένα ακόμη που έχει 1,5 εκατομμύριο στον ΠΑΟΚ. Ο Βέρμπλουμ. Ο Χατζερίδης και ο Βέρμπλουμ είναι όλοι αυτοί. Σου απάντησα. Δηλαδή 3 εκατομμύρια έχουν όλοι αυτοί. 3 εκατομμύρια είναι αυτοί. Εντάξει, οκ. Okay. 3 εκατομμύρια. Τάχεις. Ο Άρης αν τάχει. Ο Άρης φέτος πόσα πήρες. Ο Άρης θα έχει φέτος έσοδα πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ. Πάνω από 6 εκατομμύρια. Ωραία. Τουλάχιστον. Ωραία. Εδώ, μήνυμο σου είπα. Γερή να είμαστε. Υγεία. Να δικαιωθείς. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα και στους δύο αρχικά και χρόνια πολλά, Ζάχο, έχουμε να μιλήσουμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Το όνομά σου. Αρκετά χρόνια να είσαι γερός. Να σε ευχαριστώ. Και εσύ φίλε μου, και εσύ φίλε μου. Θα ήθελα να κάνω δύο-τρεις παρατηρήσεις, αν επιτρέπετε. Φυσικά. Η μία για το γήπεδο, θα πω τα πολιτικά, και η άλλη σε σχέση με τον προηγούμενο ακροατή. Δεν θα ήθελα να σας αντιπαράθεσω. Όχι, θα ήθελα να προσθέσω δύο-τρία πράγματα σε πράγματα που είπε. Να σε ακούσω. Αρχικά για το γήπεδο, νομίζω ότι χρέος κάθε ηγεσίας πολιτικής, όποιο κόμμα και να είναι η κυβέρνηση, είναι να βοηθά όλες τις ομάδες να κάνουν έργα υποδομής, γήπεδα βοηθητικά ανεξαιρέτως και όχι μια κατάσταση προεκλογική που εδώ γίνεται σε κάθε προεκλογική περίοδο να ανακοινώνεται κάτι για λόγους ψηφοφοριακούς. Είναι απαράδεκτο το 2018 να συμβαίνει και πάλι τέτοιο πράγμα, εάν είναι αλήθεια αυτό που λέγεται. Η πρώτη παρατήρηση είναι αυτή, οπότε και αν είμαι αριανός είμαι εγώ, θα μου φαίνεται πολύ λογικό να διευκολυθεί και ο Παγκόσμιος να κάνει γήπεδο, αλλά και ο Άρης και οποιαδήποτε άλλη ομάδα, όχι σε προεκλογική περίοδο, σε σταθερή περίοδο, γιατί εφόσον το θέλουν και μπορούν οι ομάδες να το χρηματοδοτήσουν πάντοτε, γιατί αυτό είναι το λογικό. Το άλλο είναι ένα παράλογο πράγμα που συμβαίνει σε τριτοκοσμικές καθαρά χώρες. Και σε σχέση με τα προηγούμενα που είπε ο ακροατής σε σχέση με χρέη κλπ, θα ήθελα να του κάνω δύο-τρεις επισημάσεις. Τον ακούω χρόνια στο ραδιόφωνο, μιλάει πολύ όμορφα, είναι γλυκομήλυτος σε αυτά που λέει. Αλλά θα ήθελα να του κάνω τις εξής επισημάνσεις. Πρώτον, για το φιλάρετο. Για το φιλάρετο αναφέρομαι. Και καλοπρόεδρο τα λέω. Ναι, βεβαίως. Φαίνεσαι σοβαρός άνθρωπος. Πρώτον, ότι το ότι αναγκάστηκε ένας μεγαλομέτοχος να πληρώσει 50 εκατομμύρια σε δαπάνες στο δημόσιο, είναι δαπάνες που ο ίδιος επέλεξε να κάνει. Αναφέρεται όχι στα χρέη, τα δημοσιογραφικά. Ναι. Σωστό αυτό, αλλά υπάρχουν ανάλογοι παράγοντες. Συγγνώμη λίγο. Επιτρέψτε μου λίγο. Τόση ώρα μας ακούω. Όχι, επάνω σε αυτό να πω κάτι. Να το τελειώσω, θα μου πεις, θα πω και άλλα πράγματα που δεν μου φτάνουν. Ναι, θα μπερδευτούμε όμως και θα τα ξεχάσουμε. Πάνω σε αυτό λοιπόν υπάρχουν παράγοντες οι ανάλογοι, οι αντίστοιχοι, που δεν έχουν δώσει μία στο κράτος. Έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχουν άλλοι παράγοντες. Δεν υπάρχουν άλλοι παράγοντες στο ποδόσφαιρο που χρωστάνε στο κράτος. Τι μου λέτε τώρα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Προχωρήστε, παρακάτω. Ακούγεστε, παρακάτω. Δεν είπα αυτό το πράγμα, γι' αυτό είπα να μην ανακατευθείς αμέσως, να ακούσεις συνολικά. Δεν υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι να έχουν κάνει τέτοιο είδους συμβόλαια, ώστε να βγαίνει λόγω υψηλής φορολογίας για να βγαίνει ένα τέτοιο μεγάλο ποσό 50 εκατομμυρίων. Δεν είναι τα 50 εκατομμύρια προς το δημόσιο για να ενημερωθείτε, δεν είναι από συμβόλαια. Είναι και από επιχειρηματική δραστηριότητα του Ιβάν Ζαβίδη. Αυτό εννοούσε ο κ. Φιλάρετος. Τα 50 εκατομμύρια που ανέφερε ο Φιλάρετος αναφέρεται στα χρήματα που έχει βάλει συνολικά στον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια, που η φορολογία, το επαναλαμβάνω, γιατί των παιχτών, γιατί από εκεί είναι το μεγαλύτερο ποσό, είναι απαράδεκτα υψηλά. Αλλά όλες αυτές τις δαπάνες γίνονται κατ' επιλογή, δεν γίνονται κατά υποχρέωση κανενός. Μπράβο. Είναι κακό δηλαδή που πληρώνει το κράτος. Όχι, κάνει το σωστό που πληρώνει, απλώς
δεν έγινε από υποχρέωση κάποιου. Αυτό λέω. Mm. Επίσης, τα αδέρφια Αγγελόπουλη στον μπάσκετ του Ολυμπιακού, επί mm. χρόνια, φέρνω ένα άλλο παράδειγμα. Mm. Το οποίο δεν το μνημονεύουμε εδώ καθόλου. Έχουν δώσει περισσότερα χρήματα από τα 50 εκατομμύρια που έχει δώσει ο κ. Σαββίδης. Ναι, αλλά έχουν, ναι, πάρει, έχουν, πάρει, και, έχουν πάρει και πρωταθλήματα, έχουν παίξει και... Έχουν παίξει και στη μεγάλη, ναι, ευρωπαϊκή, ναι, διοργάνωση. Πω, ναι. Δεν τους έχουν στερήσει τα πρωταθλήματα στα δικαστήρια. Θέλω να πω. Ούτε τους έχουν τιμωρήσει με 15 αγωνιστικές για να. Μην κάνετε μονόλογο, μα δεν κάνετε μονόλογο να το κλείσουμε. Εμείς να μιλάτε. Μα δεν δέχεστε κάτι. Την απάντησή μου, γιατί? Διότι η απάντηση δεν έχει σχέση με αυτό που λέω. Οκ, μιλήστε μόνο σας. Όποιος μπαίνει στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ, δεν του λένε ότι από ένα ποσό και πάνω θα έχεις κρατημένα πρωταθλήματα. Μάλιστα. Καταλάβατε γιατί όλο το λέω. Ναι, αλλά η αλήθεια και τα πρωταθλήματα λένε άλλα. Τα δεδομένα που έχουμε, τα στοιχεία. Μπορεί και δικαστικές αποφάσεις να υπήρχαν, αν και οι φορολογικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ ήταν και 20 εκατομμύρια. Αυτό θέλω να πω. Mm. Δεν έχει σχέση το ποσό. Εντάξει. Okay. Για καμία... Αφού δεν έχει το ένα και το άλλο, οκ, σας ακούμε. Αυτή είναι η άποψή μου. Εντάξει, είναι άποψή του. Η άποψή σας δεν σημαίνει ότι είναι και το σωστό. Μα τι να αποδεχτείτε. Η άποψή μας. Τη σεβόμαστε, αλλά μην μας υποχρεώνετε να την αποδεχτούμε. Κάποιοι που μας ακούνε μπορεί να την αποδεχτούν. Όχι, κοιτάξτε, θα την αποδεχτείτε γιατί έτσι είναι. Απλώς εσείς έχετε κάνει και μια υποσημείωση ότι με βάση τα χρήματα που πλήρωσε έπρεπε να. Εγώ προσωπικά στα λεγόμενά σας δεν τα αποδέχομαι αυτά που λέτε, ούτε συμφωνώ. Λέω τα ίδια πράγματα που είπε ο Φιλάρετος όμως. Λέω κάτι διαφορετικό. Απλώς η δική μου σημείωση είναι. Όχι, τα λέτε πολύ παραποιημένα. Δεν είναι παραποιημένο. Καλέτε αρκετά παραποιημένο. Έχει γίνει κατ' επιλογή δική του, έχει δημιουργηθεί και όχι κανένας άλλος. Αυτό δεν εναιρεί όμως ότι έχει δώσει ένα σημαντικό ποσοστό κράτος στη στιγμή που άλλοι δεν τα έχουν δώσει. Ούτε εγώ το αναιρώ αυτό το πράγμα. Το έχει δώσει. Ναι, σου λέω ότι είναι υποχρεωμένο εφόσον κάνει. Και άλλοι είναι υποχρεωμένοι, παιδιά, αλλά δεν τα έχουν δώσει και δεν μιλάει κανείς. Δηλαδή δεν βγήκε ένας να πει. Δεν βγήκε να πει ένα συγχαρητήριο στον Ιβάν Σαββίδη που είναι σωστός, που είναι σωστός στα φορολογικά του. Να υπάρχει κράτος, σοβαρό κράτος, από όλους και σε αυτούς που δεν πληρώνουν, ναι, όποιος είναι και στον Άρη να έχει ως τέτοιο, κατευθείαν να υπάρχουν κυρώσεις. Εγώ άλλο κοιτάω. Νομίζω ότι δεν υπάρχει παραδοχή από όλους ότι είναι ο υποτενητής ο κ. Σαββίδης που πληρώνει. Δεν νομίζω ότι αυτό αφισβητείται. Ναι, απλά δεν ακούγεται. Όταν ακούστηκε ο Ιβάν Σαββίδης, όταν μπήκε με το όπλο. Ακούστηκε μία εβδομάδα σε όλα τα ΜΜΕ, σε όλα τα site, αλλά αυτό το ότι πληρώνει ακούστηκε για τρία λεπτά. Τι να κάνουμε, με όπλο μπήκε, ρε φίλε, τι έπρεπε. Έτσι. Δηλαδή, τι έπρεπε, να μην να το θάψουμε. Έκανε λάθος μεγάλο. Και επίσης να κάνω άλλη μία επισήμαση σε σχέση για πάμε, με τα προηγούμενα και να κλειστώ. Ναι, πες μας, φίλε μου. Ναι. Και θα ήθελα να κάνω την εξής επισήμαση σε σχέση πάλι με τα χρέη, τα γνωστά, τα 11 εκατομμύρια του ΠΑΟΚ, τα οποία ο κ. Σαββίδης είπε ότι κάποια από αυτά, όχι όλα, έρχονται ακόμα από τη δεκαετία του 90, δηλαδή από παλιές διοικήσεις του ΠΑΟΚ. Θέλω να πω ότι ακούγεται στο ραδιόφωνο συνέχεια με το γνωστό τρόπο ότι είναι ο μόνος που πλήρωσε κτλ. Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε το εξής, ότι τη στιγμή που τα πλήρωσε υπήρχε νόμος, αν θυμάστε είχε κάνει μια εκδήλωση στο Μακεδονία Παλάς, εκεί είχε μιλήσει για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, είχαν βρεθεί πολλοί βουλευτές από κόμματα κλπ. Το θυμάστε? Ναι, ναι. Πες μας τι είπε, αν θύμισε μας το. Που είχε γίνει. Εκεί πέρα, μέσα στην ίδια εκδήλωση, ήταν και ο κύριος Οφανός, ο οποίος είχε κάνει ένα νόμο που μπορούσαν να μπουν αθλητικές ομάδες. Ο ίδιος ο κύριος Οφανός, την επόμενη μέρα, από τη στιγμή που μετά τρέχανε όλοι οι βουλευτές, κυρίως ανεξάρτητων Ελλήνων, για να δουν τι γίνονται με τα χρέη του ΠΑΟΚ και να φτιάξουν την ανάλογη νομοθεσία. Ο κύριος Οφανός βγήκε σε δύο ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης και είπε ότι ακόμα και εκείνη τη στιγμή και για τα επόμενα δύο χρόνια ο ΠΑΟΚ είχε τη δυνατότητα να μπει μετά... Α, ναι, στις δόσεις, ναι, το θυμάμαι. Να μπει στο νόμο το δικό του με τις 120 και να πληρώσει δόσεις. Τα χρέη, ναι, του εκείνα τα 11 εκατομμύρια συν το 20% των προσαξίσεων. Οπότε ήδη τα χρέη θα ήταν μικρότερα. Ξέρετε, για να φτάσει, σε αυτό το σημείο ο Ιβάν Σαββίδης να πληρώσει το πρωτογενές χρέος, τι έχει επακολουθήσει τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε πόσες ψεύτικες υποσχέσεις πήραν οι διοικήσεις πρωτοδικείου. Άλλο σου λέει. Ο Ζαγοράκης, πόσες φορές το καλέσει το Υπουργείο Οικονομικών με τις διάφορες κυβερνήσεις, Πασόκ, Νέας Δημοκρατίας και τον κοροϊδεύαν για να τον έχουν υποχείριο και να έχουν ενεργοποιημένο το κουμπί οποιαδήποτε στιγμή για να σε έχουν ελεγχόμενο. Αυτά γιατί δεν τα λέτε? Αυτό που λέτε είναι προσωπική κρίση. Γιατί... Εσύ, ναι, τα γνωρίζετε αυτά?
να σα πω τι γνωρίζω. Ότι όταν αυτά τα γνωρίζετε. Πάβηκε, δεν γίνανε. Όχι, θα σα πω τι γνωρίζω. Ότι όταν ο ΠΑΟΚ είχε διοικητική οικονομική αστάθεια, συνέβησαν δύο πράγματα. Πρώτα, να άλλαξε ο νόμος για τις διοικήσεις πρωτοδικείου, διότι υπήρχε κενό και δεν θα μπορούσε να διοριστεί καμιά διοίκηση στην ΠΑΕ, ΠΑΟΚ, επί Καλύβα. Και με παρέβαση του Καλύβα το έχει πει δημόσια αυτό. Σε ραδιόφωνο. Ήταν παράνομο αυτό. Και από δική του παρέμβαση. Ναι, ήταν παράνομο. Νόμος για τη διοίκηση. Άλλο σας ρωτάω, ήταν παράνομο, γιατί το αναφέρετε. Αναφέρετε κάτι παράνομο. Αν είναι κάτι παράνομο, το αναφέρετε. Όταν είναι κάτι νόμιμο, γιατί δεν το αναφέρετε. Εδώ ένας φίλος μου. Γνωρίζω ότι για να συνεχιστεί η παρουσία του ΠΑΟΚ σε ένα πρωτάθλημα με παρέμβαση του κυρίου Καλύβα, άλλαξε νόμος για να μπορεί να σχηματιστεί διοίκηση, για να μην έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι και πάρουν χρέη προηγούμενων διοικήσεων, πράγμα που δεν ισχύει μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή. Και δεύτερον, πήρε δάνειο από το κράτος μετά από λίγο καιρό, επί διοίκηση του ανθρώπου που είχατε στο πάρκο, το όνομά του, ναι, με εγγύηση από το κράτος. Το Βεζερτζή λέτε. Το κράτος έχει σταθεί και βοηθός, όχι μόνο αυτό που λέτε εσείς. Γιατί να το ξεχρέωσε το δάνειο. Το δάνειο το ξεχρέωσε με τους τόκους. Δεν είπα ότι το ξεχρέωσα. Ναι, άλλοι όμως φτιάξανε άρθρα 44 και αλλάξαν ονομασίες, αφημί και τα λοιπά. Και πήγαν άλλες κατηγορίες. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε. Θέλω να κάνω και μια παρέμβαση για αυτό που λέτε, το λέτε συνεχόμενα. Ναι, κάντε όμως, γιατί φύγαμε 10 λεπτά από το διάλειμμα. Ναι, ναι, δεν φταίω εγώ, μιλούσατε, περίμενα. Δεν γίνεται να κάνετε μονόλογο, βιβλίο γράψατε. Άστο να δούμε, εντάξει, έμπειρας. Έλα, φίλο. Το άρθρο 44, όπως και το άρθρο 99, αφορούν τη δικαστική εξουσία. Δεν ήταν σίγουρο ο Άρης και ο κάθε Άρης που κάνει η αίτηση, εάν θα μπει ή όχι, δεν απόφαση πολιτικής εξουσίας όπως αλλάζει ένας νόμος. Δικαστικής. Ή δίνεται ένα γήπεδο χαρακτικά. Είναι απόφαση ενός δικαστηρίου. Και αυτό το άρθρο 44 διακρίθηκε, αλλά στο άρθρο 99 απορρίφθηκε από τη δικαστική εξουσία η είσοδος του Άρη και ξεκίνησαν τα προβλήματα. Άρα, δεν μπήκε όταν επικαλείστε τη δικαστική εξουσία, θα αναφέρετε ότι απορρίφθηκε ο Άρης από την ίδια δικαστική εξουσία για να μπει σε μεταγενέστερο άρθρο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Το 44 εξάλλου μπήκε και ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Δεν ξεχνιόμαστε. Να φέρεις την εκπομπή για τέτοια θέματα και το φίλο σου το Γρόλιο να τον έχουμε εδώ, γιατί κοντεύουμε και με δικηγόρο εδώ πέρα και δικαστές με αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο. Διάλειμμα επιγόντως και ερχόμαστε. Πάμε στο διάλειμμα και μετά άλλα 20 λεπτά. Ένα γεμάτο 20 λεπτό, 23-10-287-888. Έχω η Καρέλη, να ξέρει. Όχι Καρέλια. Καρέλια, ναι, γιατί είχε μια αγγελιογραφία, έδειχνε το Γατούλη. Ναι. Και του έλεγε Καρέλια η παρεμπίμπη, όχι Καρέλη. Σωστό, ωραίο. Και μια που είπε και Καρέλια, δεν είπα και προηγουμένω και έλεγε γιατί σε κάποια τα 33 που σα χάρισε, α πούμε. 38-33, πόσα εκατομμύρια. Αυτά ήταν τα χρήματα. Τα πήρε ο. Αυτό, τώρα που το, αυτό είναι πολύ ωραία ερώτηση. Ναι, τώρα που κάτι Κινέζο, Ιαπωνέ, πού το πούλησε. Καλά, το μάθε τον deal. Πόσα πήρε. Ναι, ένα 600. Ένα δις 600. Αυτά τώρα είναι πολύ ωραία. Άμα ήμουν πολιτικός ρεπόρτερ. Τώρα που το πήραν οι Κινέζοι, αυτά τα 38 εκατομμύρια θα τα ζητήσουν από τους Κινέζους ή τα χαρίσουν. Αυτό είναι θέμα τη. Ναι, λέω εγώ, ρε παιδί μου, ρωτάω. Δεν ξέρω. Ούτε εγώ ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι μια καλή ερώτηση. Ούτε εγώ ξέρω. Πολιτικός ρεπόρτερ. Κλάι Μάιρε, Ιβάν, τώρα στο 1600, δώσε και 42 να πιω και ένα τίο να πω. Και ένα τίο. Πάμε στις γραμμές. 23. Έχουμε, καταρχήν 10 λεπτάκια. Δεν έχουμε τίποτα. Δεκαλεπτάκια. Δεν πουλάμε τίποτα. Δώσε γραμμές, τι θες να πουλήσουμε. 23-10. Πούλα, άμα λέμε και κάνα κουλούρι. 23-10-287-38, έτσι. Ωραίο μύδι έχει σου κάνει. Ναι, αυτή πια είναι εκπομπή, το My Man Can. My Man Can. Πάνε σήμερα. Τηλεόραση γίνει. Πήγαινε με τη γυναίκα σου εδώ πέρα. Τι να πάω. Κερδίζει αμάξι, κερδίζει. Εδώ θα πάω, ρε φίλε. Κερδίζει αμάξι. Δεν πάω σε καμιά Ρώμη με τη γυναίκα μου, τι να πάω. Κερδίζει αμάξι. Σου λαγουγαμπόιδε. Έχω αμάξι, τι το κάνω. Καινούριο. Τι να το κάνω, ρε φίλε. Τι, το αμάξι πόσο. Τι να το κάνω το αμάξι, να πληρώνω και άλλη ασφάλεια. Να πληρώνω. Θα το δώσει εκεί να πάρει σε καινούριο. Δεν θέλω, ρε φίλε. Να το βλέπεις. Δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Ιδίως από το αφραγκούζου το βρωμοκάναλο αυτό δεν το θέλω. Α, είναι και το Sky, το ξέχασα. Υπάρχει και στον Αντένα η ίδια εκπομπή. Ούτε από εκεί θέλω. 23-10-287-888 6945-287-888. Έτσι ακριβώς. Τίποτα. Δεν πουλάμε τίποτα, τρίγια. Τι θες να πουλήσουμε, φίλε. Αλλά μου παραπέντε. Να σου πω τώρα κάτι. Ξεκινήσαμε, εμείς κάναμε πρεμιέρα της εκπομπής με διακοπή του πρωταθλήματος 15 μέρες. Σωστά. Εντάξει, έδωσε και τηλέφωνα και δεν σταματήσαμε να πούμε. Δεν θέλω εγώ τώρα να. Ακόμη τελείωσε full μηχανές, έτσι. Ξέρεις ότι είμαι χαμηλό τώρα. Δεν χρειάζεται. Στις 10, για διάβασε το αυτό, ρε.
Εγώ το διαβάσω. Δύσκολα με βάζει. Στις 10 καλύτερες μεταγραφές Ισπανών ο Ματίγια. Ισπανών λέει ο Ματίγια. Ποιος το λέει αυτό. Δεν πιστεύω να το λέει ο Άρης. Κάποιος το λέει. Κατέβα κάτω. Κάτσε τώρα γιατί και ξένα που δεν βγάζω. Στις καλύτερες μεταγραφές Ισπανών. Ο Μαντίλα. Το φετινό καλοκαίρι σύμφωνα με την Μιράντε Δε Λαμπαλόν συμπεριλαμβάνεται λέει ο Χαβιέ Μαντίλα. Διάβαζε το ξανά γιατί μου πει. Μιράντε Δε Λαμπαλόν. Συγγραφή και μπαλόνια, ρε. Το άκουσα, ρε! Έβαλα ένα λε. Δε μπαλόν είναι. Μπαλόνια, τα μπαλόνια είναι. Μπαλόνια είναι και θα μην σου πω τι άλλο. Δελ μπαλόν, ε. Δελ μπαλόν. Πώς το πες αυτό? Αντίχριστε. Η σελίδα κάνει αναφορά, λες, στην παρουσία του Ισπανού χαφ στην ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Είχε την τιμητική του, λέει, ο Χαβιέ Ματίγια. Δηλαδή, τι γράφει τώρα οι Ισπανοί, δηλαδή, και το κάνουν, ότι ο Χαβιέ Ματίγια. Είναι μέσα 10 καλύτερες μεταγραφές Ισπανούς. Πήγε μεταγραφή στην πτωχευμένη Ελλάδα σε μια ομάδα η οποία είναι νεοφώτιστη στην Αλφα Δική. Πάλι τα ίδια ρετρέγια. Και έγινε να πάρει τίτλο 48 χρόνια. Αυτό σωστό. Νεοφώτιστη δεν είναι. Νεοφώτιστος είναι αυτός που ανεβαίνει πρώτη φορά. Νεοφώτιστος για μένα, ρε παιδί μου, είναι αυτός που επανέρχεται. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω τι θες να κάνεις. Δεν είναι κακό, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Δεν είναι κακό, δεν είναι, αλλά δεν είναι. Εντάξει. Πώς τους ονομάζεις αυτό που επανέρχεται? Επαναφερόμενο. Ξαναήρθαμε. Τι ξαναήρθαμε. 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 Λείπαμε 4 χρόνια τρέγια. Ξαναερχόμενος. Ξαναερχόμενος και. Ναι. Είπαμε. Καλά, αντερχόμαστε. Στα γυάλα. Είτε γεια. 23-10-287-888 Κάσκος Γιάννος δεν παίρνει τηλέφωνο. Τι λέει ο Ζαμπά? Τι να πει ο Ζαμπά, ρε φίλο. Ζαμπά λέει ότι εσύ την Κυριακή θα παίζεις με το Λεβαδιακό. Ναι. Και εγώ την Πέμπτη θα παίζω μεγάλος με τη μεγάλη Τσέλσι. Το Ζαμπά, πού τον βρήκατε αυτόν Ζαμπά? Τον μεγάλο παίκτη. Μέσα στου 18-20 καλύτερου Βραζιλιάνου σου κάνω στη Βραζιλία. Ποιο το έγραψε αυτό, Σπορ του Βορρά τη Βραζιλία? Όχι, ρε φίλε. Όχι. Βραζιλιάνικα site. Site. Ναι, βέβαια. Τι site είναι αυτά για. Τι να κάνουμε. Τι site για. Και δεν είναι. Για κουρέματα. Αυτά τα site είναι γιατί. Για κούρεμα λένε αυτά, τι λένε. Ορίστε. Γιατί διαπραγματεύονται. Λοιπόν, εγώ θα παίζω την Πέμπτη με την Τζέρσι και εσύ την Κυριακή θα παίζω. Αλήθεια αυτό. Με τη Λεβαδιακό, ρε φίλε. Ωραία, αυτό είναι πραγματικότητα. Τι να κάνω. Θα είσαι στημένο. Αυτό είναι ωραίο. Στημένο στην TV. Έτσι, κοίτα να βρει καμιά πιτσαρέα με προσφορά γιατί δεν χρειαστείτε μέχρι το Δεκέμβρη. Έτσι, όμορφα, ωραία. Και θα γίνετε Μπάτε Μπόρισοφ. Μετά είχατε γίνει Σπάρτα Πράγα. Δηλαδή όταν έπαιζε να υποθέσω. Ο τρέγιο τότε λέμε, όταν έπαιζε ο Άρης και τότε. Σπάρτα Πράγα είπα. Ναι, Σπάρτα Πράγα, πού το θυμήθηκε. Έβλεπα το 3-5. Το 5-3 που ήταν. Τέσσερι φίλου, ναι, λοιπόν. Τέσσερι και δύο. Να υποθέσω ότι όταν έπαιζε ο Άρης στην Ευρώπη ήσουν με τον Άρη. Υποστήριζε τον Άρη, έτσι. Με τον Άρη Βελουχιώτη μόνο. Ναι, καλά. Πάμε στι γραμμέ να ακούσουμε του φίλου. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Πρόντο. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Γεια σου, φίλε μου. Ζάχο, χρόνια πολλά, δεκατοστήσεις. Να σε καλά. Ο Εύρης μου. Έλα, Εύρης, κατάλαβα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Φίλε. Καλά, είσαι να χαίρεσαι ο συνεργάτης σου. Ευχαριστώ, ρε φίλε. Το χαίρομαι. Τον καμαρώνω. Έλα, α, Ζάχο, ναι. Εμείς θα πρέπει την άλλη Κυριακή να μην γεμίσουμε το Χαριλάου που πια παίζουμε. Γιατί? Θα νιώσουμε τύψεις. Για ποιο λόγο? Τρελός. Ναι, πάρει, θα φέρει και άλλη μεταγραφή εννοείς. Ναι, αυτό δεν πάει καλά. Ναι, τώρα εδώ που τα λέμε, πραγματικά και εγώ και το καλοκαίρι ας πούμε δεν πίστευα ότι ο Άρης θα κάνει και τόσες πολλές και τόσες καλές μεταγραφές. Λοιπόν, για το Ζάτσι, Ζάτσις, ηχογραφείς, Ζάτσις είπα. Λοιπόν, κούσεις. Ηχογραφείς έτσι, ηχογράφεις. Έλα, γόρι μου, έλα. Ποιον έχετε τεχνικό διευθυντή? Το κύριο Μίχελς. Εγώ πιστεύω ότι ο Διαμαντόπουλος θέλει τρεις Μίχελς. Ποιος? Ο Διαμαντόπουλος. Το λέει το τεχνικό διευθυντή του Άρη, το Διαμαντόπουλος. Ναι, εγώ λέω ότι ο Διαμαντόπουλος θέλει τρεις Μίχελς. Εσύ τι λες? Εντάξει, εσύ άμα το λες αυτό το πράγμα, ρε φίλε, οκ. Θα πρέπει να το αποδείξει κιόλα. Το έχει αποδείξει με παραφέρει. Πώς το έχει αποδείξει, ρε φίλε? Με δύο αγωνιστικές. Σε εννοεί, όχι άλλο. Εγώ μιλάω με τις κινήσεις που κάνει και με τα χρήματα που παίρνει παίχτες. Εντάξει, σου τώρα αυτός ο Χατζερίδης. Πώς είναι, Χατζερίδης. Χατζερίδης. Αυτό το όρθιο, αυτό με συγχωρείς, αλλά για μένα καδώνει αυτό. Δεν Εθνική Ουκρανίας, ρε φίλε, και Champions League πόσα χρόνια έπαιζε. Άστο τώρα, αμορφίζει δεν σου λέω ότι ισχύει, ρε φίλε, άμα δεν σε αρέσει, συγγνώμη. Άλλο λέω. Άμα βάλουμε δίπλα το Μαυράκι και αυτό και ρωτήσει 10 άτομα περαστικού. Ποιον ξέρει, Μαυράκι ή Χατζερίδη? Ποιον θα ξέρω πιο πολύ? Το Χατζερίδη. Άμα στρεβάνε. Πού το είδες εσύ αυτό το Μαυράκο, ρε? Το Μαυράκο αυτό τι περγαμίνες έχει? Δεν είναι Μαυράκο. Α, Μαυράκο δεν είπε. Μαυράκι. Όποιος νιώθει, και ξέρει που μπάλα. Πάλι θα γίνει σποτάκι, θα γίνει. Εννοείται. Χρειάζονται αυτά. Ναι, ναι. Το Μαυράκο λέει, πού το είδες? Τι είπες πάλι? Έλα, πάμε. Απλά θέλω να σου πω ότι η κινήση που έχει κάνει
Ναι. Είναι... Ευρύ, αυτό ναι, που λέει έχει δίκιο θα το δούμε όλους στο δίκιο. Αυτή που πει... Πρόσεξε, ναι. Να σου κάτι. Διαπιστευτήρια, τώρα... διαπιστευτήρια έστω και ας πούμε με τους δύο που παίξαμε, αφήσανε. Αφήσανε οι δικοί μας. Όχι, ο Κατσερίδης, αυτά που έχει δείξει είναι όπως τον είπες. Ανέτοιμος είναι ο Κατσερίδης. Με το Δελυζής που να αλλάζεις. Όχι φίλε, τι λες, ούτε μία στο εκατομμύριο. Ανέτοιμος είναι ο Κατσερίδης. Έτσι ούτε όχι. Όχι, όχι. Τι μου λες τώρα. Δηλαδή ο Μαυράη τι ήρθε στον Άρη φίλε, για να πάρει πρωτάθλημα και να παίξει Champions League. Αυτό, ακριβώς γι' αυτό. Σε ρωτάω κάτι. Γι' αυτό, λέπες του, λέπες. Γιατί ο Ζάκος είπε προλίγο, όλες αυτές οι μεταγραφές που γίνανε, είναι η μεταγραφή του Βέρμπλουμ και του Κατσερίτη. Τρία εκατομμύρια. Τώρα δηλαδή με βγάζετε ξαφνικά και οι δυο ότι ο Μαυρά είναι καλύτερος από αυτούς. Χωρίς να το δεις. Ρωτάω τον Τρέγε, ωραία παντελόνια. Ναι. Στη βαθμολογία θα μας περάσει και πόσο. Καλά πλάκα κάνεις. Πόσο λέει, πόσους πόντους λέει. Πόσους πόντους με δίνεις αβάνσο. Τουλάχιστον 15. Τουλάχιστον 15. Το βάζω από τότε. Τουλάχιστον 15. 15 λέει είναι 10 παραπέντε να γραφτεί παρακαλώ. Χριστό, γράψε αυτό που είπε. 10 παραπέντε. Τέτοιους θέλω σαν και εσένα να τους τρώω λάχανο. Τουλάχιστον 15. Δεν εδώ live το στοίχημα. Δεν ολοκλήρωσα. Εγώ έβαλα με τον Γιώργο. Στον πρώτο γύρο 15. Στον πρώτο γύρο. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή εγώ την μάθα με τον Γιώργο μου, στον αέρα της πόλης αυτή τη στιγμή θα βάλουμε ένα τραπέζι τρεις μας. Δεν μπορείς σε 15 έτσι κι άλλως. Το βάζουμε τραπέζι ή όχι. Ρε ό,τι γουστάρετε βάζουμε. Πάμε, Εύρη. Αλλά θα βάλουμε και ένα ακόμα. Θα βάλουμε και ένα ακόμα. Ρε μου, είπες 15 πρώτο γύρο. Θα βάλουμε και ένα ακόμα ρε φίλε. Άντε πάλι. Θα βάλουμε και ένα ακόμα. Ποιο. Α, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Βάλτο, το βάζω εγώ. Εσύ έχεις 15 ομάδες και εγώ μία. Έγινε. Βάλτο. Δεν θέλω να μου πεις ποια ομάδα γιατί θα μου πεις αυτούς που αγαπάς. Ή ΑΕΚ Ολυμπιακός, το δικό σου το πιστεύεις. Τώρα εκκλησία κλέβω ρε Ζάχο, αλλά τι να κάνω, δηλαδή το βάλω. Κλέψει να δεν πειράζει. Δώρο σου κάνω, έχει γενέθλια συμπαραγωγός. Άντε κλείσε. Το τραπέζι πήγε, όχι κλείσε. Κάτσε εδώ, πήγε το τραπέζι. Έχει τρεις γραμμές και κλείνουμε, έχουμε τέλος εκπομπής. Πήγε το τραπέζι. Πήγε, αύριο εδώ θα είμαστε. Και αύριο εδώ θα είμαστε. Έχει εδώ στην ξηροκρίνη κάτι πτυσσόμενα με 6 ευρώ τραπεζάκια. Πάμε, πάμε γρήγορα από ένα λεπτό του τρεις τελευταίους. Έλα, εντάξει, με τους αγώνες. Πάρουμε και 2-3 λεπτά. Εντάξει, ναι, να μην φάμε την. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να η κατεμιά σου. Εγώ μωρέ. Έλα, έλα φίλε. Χρόνια πολλά Ζάχο, χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ φίλε μου. Λοιπόν, για να λύσω κέρασμα έφερε σήμερα, δεν σ' άκουσα την αρχή. Έφερα, πώς δεν έφερα, έχω γλυκά έξω για όλους. Τέσσερα έφαγα ως τώρα. Αυτός έχει φάει, έχει που είναι... Τέσσερα με δύο πονευρώσεις. Με δύο πονευρώσεις, αν δεν είχε πονευρώσεις και το κουτί θα έτρωγε φίλε και το χαρτί, τι να κάνω. Θα τα τρέχει όλα. Ναι, δεν είναι. Λέω σιγά να φάει και κανένας άλλος ρε φίλε. Λέει εντάξει, έγινε αρκετά μου λέει. Τι να κάνω. Θέλω να γλυκαθώ, ρε, δεν μπορώ να βλέπω τον Άρη πρώτο. Δεν μπορεί, εφαρμακώ. Τρελαίνομαι, να τρελαίνομαι. Εντάξει, τώρα έχει διάλειμμα η εθνική, θα δούμε λίγο. Δεν την αντέχω, ρε φίλε, τι να κάνω. Δεν την αντέχω. Πάμε. Και μετά θα επιστρέψουμε στη Super League μας. Έτσι. Τι κάνετε, παιδιά, για πείτε λίγο. Καλά, φίλε. Εγώ διαβάζω όλη μέρα εδώ πέρα. Τρέχουμε να μάθουμε να σας κάνουμε καλά, να μην έχετε προβλήματα. Έτσι, αχρίαστος να είσαι γιατρός. Έχει μια ιδέα εκεί στα επιτροπικά, παιδιά. Δεν ξέρω αν το είδατε. Για πες. Ναι, το είδα. Την οποία λέει ότι να βάλουμε και τους ηχολήπτες μέσα στο παιχνίδι, να παίρνουν ατάκες, ξέρω εγώ, από την παλιά, από την καινούργια, τη μαρμίτα, από ό,τι θέλετε. Ναι. Και να σας τη λένε, ας πούμε. Αυτή είναι καλή ιδέα και την επεξεργαζόμαστε, ειδικά για ατάκες παλιές από την τηλεοπτική μαρμίτα. Κάτι θα κάνουμε. Ναι, εδώ, να κάνει καμιά έκρηξη μπουγάτσα, ας πούμε, να πέφτει. Θα κάνει. Το είπα και χθες το προχθές. Θα κάνει. Και εδώ οι ηχολήπτες και τα παιδιά θα κάνουμε κάτι. Να είσαι σίγουρος σας αυτό. Ναι, αυτό έτσι. Αυτό. Δηλαδή ήθελα να σας το πω έτσι. Έγινε αστείατρε. Να σε καλά. Αγιούτο. Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Προτελευταίο ή τελευταίο θα δούμε. Προτελευταίο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Ακούγομαι. Ναι, εσύ είσαι, ναι. Πολύ καλά. Ωραία. Γεια σου, Τάσο. Γεια σου, Ζάχο. Χρόνια πολλά. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ, Απόστολε. Να σε καλά. Υγεία να έχεις. Λοιπόν, έχεις φαγωθεί. Τι για τη φωτοβολίδα με τον Πανιόνιο. Τι για το τι έχεις βγάλει. Έχεις βγάλει, πώς το λένε, έχεις βγάλει άχρηστο το Χατερίδη, έχεις βγάλει άχρηστο το Ζαμπά. Δηλαδή, αυτή η ομάδα πια, αυτή την ομάδα, δηλαδή, τι άλλο δηλαδή. Θα σου πω, θα σου πω. Που ανέβηκε. Εμείς καλωσορίζουμε τον Νεοφώτη στο συμπολίτη, τον καλωσορίζουμε στην πόλη. Θα σου πω, τέλει, ναι. Για πες. Θα σου πω, ο Μπίσες Βασπιχή μου αρέσει, είναι πολύ καλός παίκτης. Μου αρέσει από πολύ παλιά ο Βιερίνια. Δε, βέβαια δε, αυτός ο Βιερίνια δεν είναι ο παλιός ο Βιερίνια, αλλά είναι κλάση ο Βιερίνια. Εντάξει. Ποιος ο να σου πει. Ο Βιερίνια ανέβηκε η ομάδα. Μου αρέσει ο Μάτος.
Μου αρέσει ο Μάτος που βέβαια πρέπει να παίρνει δύο κόκκινες σε κάθε παιχνίδι, αλλά τις ξεχνάνε οι διαιτητές, δεν πειράζει. Τι να σου πω. Και ο Γκαρσία έπρεπε να παίρνει παλαιότερα, δεν έλεγες. Ο Μάτος είναι δηλαδή ποιοτικότατος παίκτης. Τι να σου πω, σου είπα τρεις παίκτες που μου αρέσουν πάρα πολύ. Κι άλλους, άμα και άλλους. Είπες γιατί τους έχεις για τον Χατσερίδη τώρα τι να πω, τι είναι καλός ο Χατσερίδης, ρε φίλε. Τώρα δεν τον είδες τον Χατσερίδη. Εντάξει, τον είδα σε ένα παιχνίδι. Τον είδες τον Χατσερίδη, Ρεζάχο τον είδες τον Χατσερίδη. Τον είδα με την τέτοια, με τη Σπάρτα. Ήταν πολύ, δεν έστρεβε. Δεν είναι έτοιμος ο Χατσερίδη. Εντάξει, θα το δούμε και αργότερα. Μπορεί να κάνω λάθος, θα το δούμε αργότερα. Ο Βέρμπλουμ δεν είναι έτοιμος. Δεν το Βέρμπλουμ δεν τον έχω, δεν το ξέρω. Άμα ήταν, δεν θα έπρεπε. Ο Ζαμπά που λες για να σου πω γιατί μιλάω για με φίλους μου παοξίδες. Πολύ ταχύς, ναι, γυρίζει πίσω, βοηθάει. Μέχρι και Βραζιλιάνος να μην τριπλάρει, εγώ δεν έχω δει. Φαντάρος δεν πήγε ακόμα, βρε. Αν έχει δει Βραζιλιάνος να μην. Είδαμε και κάτι Βραζιλιάνους που τριπλάρανε σαν τον Τενίλσον, να πούμε, κάνανε κάτι καριέρα. Ωραία. Εντάξει, και αυτό δεν έχει πολύ άδικο, αλλά εντάξει, Βραζιλιάνο περιμένει και το κάτι παραπάνω. Καραβάνα και κολλιόμενο δεν είδα ακόμα Ζαμπά. Περίμενε. Εντάξει, θα του δούμε. Υγεία να υπάρχουν, να του δούμε. Να τους δούμε, αλλά εντάξει, θα δούμε τώρα που ανέβηκες και εσύ, θα έχει ενδιαφέρον το πράγμα. Σε βλέπω εκεί στην 7η αγωνιστική ταμπούρι να παίζεις. Ταμπούρι, στο Χαριλάου Άρης ταμπούρι, με κανέναν. Τι θα κάνεις. Σε βλέπω λίγο έτσι ταμπούρι να πούμε, να μην περνάει τίποτα. Λες, μισό γκολ εκεί πέρα, μη φάει. Καλά. Δηλαδή λες, δηλαδή... Εσύ και χάρτινη, εσύ και χάρτινη ταμπούρι. Λες, καλά. Για να δούμε. Για μην είσαι ταμπούρι εσύ να πούμε και δεν προλαβαίνεις να περάσεις στην σέντρα. Για τη μούφα του Μάνταλου. Σου είπαμε ρε φίλε. Συγγνώμη ρε φίλε. Είπε ο Ζάκος. Αλλά ρε φίλε, ακούσε εκπομπέ. Σου είπα. Είναι χειρότερο από το πέναλτι που έδωσε στο. Τι να πούμε. Ό,τι βλέπω σφυρίζω φίλε. Να σε καλά. Είπαμε. Εγώ πήρα καλή αρχή να ευχηθώ. Καλή αρχή να ευχηθώ. Έχεις φωνή ατακαδόρου. Έχεις φωνή που παραπέμπτει σε πειραχτήρι μεγάλο. Συχνά ακούγονται. Έφυγες τρελέ. Να σε καλά, στον τελευταίο, έλα. Τελευταίος για σήμερα, έχουμε και αύριο κουμπές, παιδιά. Ναι, καλησπέρα. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Τελευταίος και τυχερός, για πάμε. Καλησπέρα, τελευταίος είμαι εγώ. Ναι, μην καλείτε, παιδιά, οι υπόλοιποι, γιατί γίνεται ένας χαμός εδώ. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Κατάλαβες τόσα χρόνια τι χάσαμε. Πολλά πράγματα χάσαμε, φίλε. Επανέρχεται. Στο γέλιο, κόντεψα να βγάλω πνευμόνι κανονικά. Με αυτά που ακούω μέχρι σήμερα, πραγματικά κρίμα, τη χάσαμε τόσα χρόνια άφωνη. Τα βρήκατε τώρα. Ο Ζάχος ρωτάει το όνομά σου. Το όνομά σου, φίλε, αν θέλεις βέβαια. Αλέξανδρος. Έλα, Αλέξανδρε, καλησπέρα. Πέσα χρόνια πολλά του Ζαχαρία, ρε. Εντάξει, γιατί υποχρεωμένο. Εντάξει, τον ενημέρωνα, έχει γενέθλια και γιορτή. Να σε καλά, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ. Πολύχρονο. Να σε καλά, υγεία, φίλε. Τώρα, ακούσαμε μέχρι και το ότι ποιο Χατσερίδης. Μπροστά στον Δελιγιώργη, πώς τον είπε τον Δελιζήσιο. Το Δελιζήσιο, εγώ δεν το. Δηλαδή, αν μου έλεγε αλλαγή, δεν θα τον άλλαζε. Δηλαδή, παιδιά, λίγο φρένο. Εντάξει, okay. Γιατί είναι, φίλε. Γιατί. Δεν μπορώ να πω, είναι στιγμές η ζωή. Είναι τώρα, μην είναι. Συγγνώμη, επειδή έναν τον λένε Δελιζήσιο, δηλαδή και τον άλλον. Όχι, έρχεται από ένα γεμάτο πρωτάθλημα Β' Εθνική στο παλικάρι ο Δελιζήσιο. Έκανε πολύ καλή παρουσία αγωνιστική στην Β' Εθνική. Να δούμε αν μπορεί να την κάνει και στην Α. Μακάρι να είναι και καλό σπέκτη. Ξέρει γιατί το λέω και δεν κάνω πλάκα. Γιατί πέρσι έλεγα εγώ. Ότι αυτός που, πώς το λέγανε, ο προπονητής που είχατε, ο Σπάνος. Ο Σπάνος μαζί με τον άλλο κάνανε ένα πολύ καλό σύνολο. Με τον Μυροφορίδη. Φέραν ποδοσφαιριστές οι οποίοι γνώριζαν πάρα πολύ καλά την κατηγορία. Έτσι είναι. Ήταν η ομάδα ειδικής ανάγκης. Ένας από αυτούς, τύπου Διαμαντόπουλου, τύπου Δελιζήση κτλ. Ναι. Είναι και ο Δελιζήσης, ο οποίος έκανε φανταστική σεζόν πέρσι. Φυσικά και πέρσι και φέτος. Επανέρχεται όμως σε μια άλλη κατηγορία. Τα μηνύματα τώρα. Που είδαμε σε δύο μάτς. Συμφωνώ σε αυτό. Θα το δούμε και στα πιο δύσκολα μάτς. Αγωνιστικά το παιδί πήγε καλά. Συμφωνώ. Να τα λέμε τα πράγματα των ομάδων, αλλά έχουμε άλλα 28 μάτς για πρωτάθλημα. Έχουμε και το κύπελο κτλ. Είδαμε τα δύο παιχνίδια του Δελιζήση που λέει Δελιζήση τι να κάνουμε είναι Έλληνας και είδαμε και το Χατζηρίδη το ένα. Εντάξει. Κρίνουμε αυτά. Θα δούμε στην πορεία. Έγινε. Εννοείται ότι θα δούμε. Απλά και δεν ξαναδεί και πέρυσι οι δικοί μας κράζαν τον Βαρέλα. Και τώρα έχουμε φτάσει σημείο να το βγάλουμε και στάση. Και ο Βαρέλα μου αρέσει, ξέχασα. Και ο Βαρέλα μου αρέσει, τέταρτο παίκτη. Οπότε, ένα παίκτη ο οποίος έχει κάνει καμιά τριανταριά συμμετοχή στη Champions League, το λιγότερο που απαιτείται είναι σεβασμός. Εντάξει, φίλε. Απλά... Ούτε εμένα μου άρεσε, παράδειγμα, που πήραμε ένα 91 στόπερ 95 κιλά για να παίξει, ξέρω εγώ, σε μια θέση η οποία ο Πάουκ παίζει 30 μέτρα μπροστά την άμυνα. Ωραία. Αλλά φαίνεται το παιδί το έχει. Ωραία. Οπότε δεν μπορεί να βγαίνει. Ο καθένας τέλος πάντων και να κράζει ένα παίκτη με 2 και 4 μάτς
Ο Αλέξανδρος. Σκέψου ότι σχετικά είναι και απροετοίμαστο. Αλέξανδρε, δηλαδή, για να τα λέμε και όλα. Για να τα λέμε κάνουμε, και όλα. Κάνουμε και κάνουμε και πλάκα. Να αλλά, χαρώ εγώ, ωραίος είσαι. Να τα λέμε όλα όμως, Αλέξανδρε. Να βλέπουμε και το ποδόσφαιρο. Να σε κάνω μια ερώτηση και να κλείσουμε αυτό γιατί ξεφύγαμε. Δεν θεωρείς ότι με αυτά τα μάτς όση συμμετοχή είδαμε το Χατσερίδη ότι είναι πάρα πολύ επιρρεπή στο λάθος και την κάρτα? Κοίταξε, το ότι είναι επιρρεπή στην κάρτα. Εγώ να σου πω σε κάποια μάτς, σε κάποια μάτς που έπαιξε Ξανάγκης, όταν είχε κίτρινη κάρτα, το φιλοκάρδι μου έτρεμε. Ναι, εντάξει. Ξέρεις γιατί? Και ο Μάτος. Αλλά ο Χατσερίδη ένα παραπάνω γιατί είναι ανέτοιμος ακόμα. Είναι ανέτοιμος. Κοίταξε, λογικό είναι να το πάρει και κάποιες κίτρινες παραπάνω μέχρι να συνηθίσει τον τρόπο παιχνιδιού του. Γι' αυτό είπαμε θα τους δούμε στη διάρκεια του βραδείου. Σε όλα τα πράγματα της ζωής μας, Αλέξανδρε, σε όλα τα πράγματα της ζωής μας, η διάρκεια μας. Άχρηστος είναι. Μας προσδίδει. Φυσικά είναι η διάρκεια και έχει φανεί ότι σε αυτός ο παίκτης συγκεκριμένος έχει διάρκεια γιατί δεν έπαιξε τυχαία εκεί που έπαιξε. Έγινε, okay. Αλέξανδρε. Έγινε, Αλέξανδρε. Είσαι καλά. Είσαι ωραίος. Να σε καλά. Καλό σου βράδυ. Στο κωδικό 689, Σλοβακία-Δανία μόλις τώρα 1-0 στο 16. Ευτυχώς δεν παίξαμε τίποτα. Ναι, έτσι. Λοιπόν, τέλειωσε και αυτή η εκπομπή, κύριε Τρέγια. Θα λέμε και στοιχήματα. Ναι, εντάξει, όταν έχει, θα λέμε βέβαια. Λίγο μόλις υπάρχει ενδιαφέρον, Champions League, Europa League, ελληνικό πρωτάθλημα κτλ. Θα λέμε και στοίχημα. Καλά, Champions League δεν νομίζω να προλαβαίνουμε. Εμείς 10 η ώρα θα τελειώνουμε. Έχει γεμάτο τον 8 φέτος. Α, ναι, σωστά. Φέτος θα είναι 8 και 10. Όχι, ναι. Το Europa. Όχι, το Champions League 8 και 10. 8 και 10 θα έχει. Το Europa νομίζω έχει πιο πολύ. 8 και 10, ναι, το άλλαξαν. Έχει δίκιο. Έχεις δίκιο. Φυσικά θα λέμε. Και μπάσκετ θα λέμε αποτελέσματα και τα πάντα. Τα πάντα. Όταν θα είμαστε εδώ θα λέμε τα πάντα όλα. Είμαστε στο ξεκίνημα τη εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Εδώ μετά στο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ. Ό,τι βελτιώσει μπορούμε να κάνουμε και σκεφτόμαστε, τι κάνουμε. Θέλουμε όμω και τη δική σα γνώμη. Αν κάτι δεν σα αρέσει ή αν κάτι θέλετε να συμπληρώσουμε. Μα γι' αυτό έχουμε και το. Και τα μηνύματα. Και τα μηνύματα και στο group του Λίμπερο. Στο Facebook. Έτσι. Έτσι. Μπορούμε να λέμε τα πάντα. Και τι άνοιχτε γραμμέ. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Χρόνια πολλά και πάλι, Ζάχου. Να είσαι καλά. Να είσαι γερό, υγεία πάντα. Σε όλο τον κόσμο. Αύριο πάλι στι 8 η ώρα. Να ευχαριστήσουμε και τον Νικολίπτη μα. Τον Χωστάρα. Εγώ πρώτη φορά τον είδα το Χρήστο. Και όποιο πει κακό για εμά να του βγει το μάτι σαν λουκούμα. Ωραίο ο Χρήστο. Μ' αρέσει. Λοιπόν, ακολουθούν. Ακολουθούν τα παιδιά εδώ του Λίμπερο, ο Γιάννης Παραπονιάρης και ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Σωστά. Με την εκπομπή Ballander. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχουν πάρα πολύ όμορφα και ενδιαφέρον πράγματα να σας πούνε τα παλικάρια για άλλο ένα βράδυ. Καλώς και 12 η ώρα, 12 η ώρα, ο κύριος τρώει γλυκά ο Ζαγόρας. Yeah. Τρώει γλυκά, θα αφήσει. Ξέρεις τι ώρα, ναι, άσε, ξέρεις τι ώρα έκλεισαν χθες. Νομίζω 4 και το βράδυ. Είναι, ναι. Ναι, πάει, είναι after λοιπόν, η εκπομπή. Να είστε όλοι σας καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλό σας βράδυ. Ραντεβού αύριο στις 8 εδώ με Ράδιο Μαρμίτα. Auf Wiedersehen.